Ο λόγος είναι δικός σου. Εγώ θα σε ακούω. Λοιπόν, το φοβερό είναι το ότι σταμάτησα για λίγο τις καταγγελίες και τις εμφανίσεις στον σταθμό, που είναι ο μόνος σταθμός, και αυτό είναι η παρηγοριά που έχουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Είναι ο σταθμός της Τηλετόρα, και σε όποια ομιλία μου και αν βρίσκομαι και παρευρίσκεται κόσμος αρκετός, το δηλώνω και λέγω ότι το μόνο κανάλι που μας επιτρέπει να μιλάμε σήμερα για έθνος, για πατρίδα, για ορθοδοξία και να καταγγέλλουμε, είναι το κανάλι του κυρίου Μιχαλόπουλου της Τηλετόρα, και αυτό είναι η παρηγοριά, δηλαδή για όλους τους πιστούς χριστιανούς. Και μπορώ να πω ότι το κανάλι αυτό το παρακολουθούν με αγωνία, εναγωνίως. Λαμβάνω τηλεφωνήματα από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από σχεδόν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και μου λένε: μα δεν υπάρχει, έχουμε ακούσει τόσα για αυτό το κανάλι της Τηλετόρα. Δεν υπάρχει εμβέλεια του σταθμού να δούμε στη Θεσσαλονίκη, να πιάσουμε. Άλλοι μου λένε ότι πιάνουν στο Ρίον καθαρή εικόνα. Άλλοι πιάνουν στα Μέγαρα, πιάνουν στην Κόρινθο. Μέχρι στην Κέρκυρα, μέχρι στη Λίμνη. Πιάνουνε παντού. Αναλόγως την ημέρα και αναλόγως νέα. Γιατί κοίταξε, η άδεια είναι τοπικού χαρακτήρας. Η απελθούσα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έκρινε ότι έπρεπε να πάρουμε εμείς άδεια τοπικής εμβέλειας και να πάρουν σταθμοί οι οποίοι εμπορεύονται την ανθρώπινη σάρκα και εμπορεύονται την Ελλάδα κατά τρόπον εσχρών, να πάρουν πανελλήνια άδεια συν κάποια μεγάλα δάνεια δισεκατομμυρίων. Ναι, όχι, γιατί αυτά τα κανάλια προωθούν, εκτός από προωθούν την πορνεία, τον εκφυλισμό, την κατάντια, τις νεολαίες κλπ. Λοιπόν, το μόνο κανάλι το οποίο έχει ένα ύφος, και κρατείται, ας πούμε, στα Πάτρια, κρατάει την παράδοση, και αυτό είναι το σπουδαίο. Διαφορετικά δεν θα μιλάγαμε και τώρα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω τώρα, μετά από την περιοδία που έχω κάνει και την οποία σταμάτησα στη μέση, για να συνεχίσω τώρα σε κανένα δύο μέρες πάλι στο νομό Μαγνησίας, στη Λάρισα, στην Λαμία, στη Στυλίδα, στη Μακρινίτσα κλπ. Και όλα αυτά, θα πάω θα κάνω άλλο ένα tour και μετά θα σταματήσω για το Σεπτέμβριο, και ας ελπίσουμε ότι θα μας επιτρέψετε να καταγγείλουμε πάλι, και το πιστεύω αυτό, λοιπόν, από το κανάλι εδώ. Λοιπόν, είναι πάντοτε, δεν υπάρχει πόρτα, αυτή είναι ορθάνοιχτη για τους χριστιανούς, τους αγωνιστές. Αυτό το λέμε και το τονίζουμε. Λοιπόν, εκείνο που έχω διαπιστώσει, κύριε Μιχαλόπουλε, είναι ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά της εθνικής προδοσίας. Και όταν λέμε εθνική προδοσία, εννοούμε εθνική κοροϊδία. Και εθνική κοροϊδία εννοώ εγώ την παραπληροφόρηση του ελληνικού κοινού και λαού από όλα τα κανάλια, τα μίντια, από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διότι με διάφορα σενάρια τύπου Αγέτ, Γριλάκη, Μαυρίκη, Ντόρας, Μιμής, Σιβίλες, Οροχάμις, ληστείες τραπεζών και όλα αυτά, στημένες δίκες του Βορειοϋπηρωτικού, τα βλέπουμε ούτως ή άλλως, για να μπορέσουν να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από το τελειωτικό χτύπημα που δέχεται η Ελλάδα τούτη τη στιγμή. Και όταν λέμε τελειωτικό χτύπημα, εννοούμε βεβαίως, όπως το έχετε καταγγείλει και εσείς από το κανάλι σας επανειλημμένως, και μπράβο σας γι' αυτό, γιατί το άκουσαν πάρα πολύ και μου το είπαν, το μόνο κανάλι που κατήγγειλε και είπε ότι οι δίκες αυτές, ας πούμε, είναι από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής στημένες, και όχι μόνο αυτό, αλλά ετοιμάζουν και μία απαγωγή των πέντε για να ρίξουν καινούριο, ας πούμε, να αναθερμάνουν έτσι το ενδιαφέρον του κοινού. Για να μπορέσει όταν να λες απαγωγή των πέντε, τι εννοείς? Των πέντε της Ομονίας. Της Ομονίας που δικάζονται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Σχεδιάζεται η απαγωγή. Απαγωγή των πέντε. Έτσι φημολογείται και έτσι ψιθυρίζεται και έτσι ακούγεται. Για να υπάρξει καινούργια ένταση. Για να υπάρξει ένταση, ναι, και να υπάρξει, ας πούμε, αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά του ελληνικού λαού, των Ελλήνων, από τα φλέγοντα θέματα. Και τώρα θα αναφερθούμε, όταν λέμε φλέγοντα θέματα, εγώ προσωπικά θα ενώσω την κατάντια αυτή, ας πούμε, της χώρας μας με τη νέα τάξη πραγμάτων, διότι αυτή είναι η αιτία. Από τον καιρό, λοιπόν, που αρχίσαμε να λέμε ότι αποδεχόμεθα τη νέα τάξη πραγμάτων, είχε έρθει ο Μπους τότε, τα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει εγκρέμισμα των Ορθοδόξων κρατών των Βαλκανικών, γιατί στη Βαλκανική είναι τα Ορθόδοξα κράτη. Λοιπόν, γκρέμισμα της Ορθοδοξίας, γιατί η πόλεμη είναι θρησκευτική, και εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγμάτων, που νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, νέα παγκόσμια θρησκεία, νέο παγκόσμιο νόμισμα, ηλεκτρονικό χρήμα,
άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Και όταν λέμε παγκόσμια νέα θρησκεία, εννοούμε ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι μέχρι σήμερα είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και να χορεύουμε όπως μας βαράνε. Δηλαδή η οικουμενιστική θρησκεία, όλες οι θρησκείες είναι ένα συνοθήλευμα θρησκειών, που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μόνη αληθινή θρησκεία είναι η Ορθοδοξία, εκείνη η μόνη η αλήθεια εκεί κρύπτεται, και τα υπόλοιπα, τα άλλα είναι αιρέσεις, οργανώσεις και κακοδοξίες. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, θέλουνε καλά και σώνει με το έτσι θέλω, γι' αυτό και λένε με αυτούς τους τίτλους τους καταπληκτικούς, έτσι τους φανταχτερούς, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, νέος αιώνας, νέα όλα, τα πάντα, νέος νους, νέοι πολίτες, παγκόσμιοι πολίτες και όλα αυτά, που σημαίνει ότι καταργούμε και την εθνική συνείδηση, καταργούμε και τη θρησκευτική συνείδηση και έχουμε πλέον παγκόσμια συνείδηση, παγκόσμια θρησκεία, παγκόσμιο νούπος. Εγώ θα σας θέσω μια ερώτηση. Εσείς μπορείτε να γίνετε παγκόσμιος πολίτης, κύριε Μιχαλόπουλε? Εγώ δεν νιώθω ποτέ, δεν θα ένιωθα ποτέ παγκόσμιος. Ολλανδός μπορείτε να νιώσετε, Γερμανός μπορείτε να νιώσετε. Σαφώς όχι, δεν υπάρχει πολύ. Ισραηλίτης μπορείτε να νιώσετε, είστε Έλληνας μέχρι μυελού οστέων. Λοιπόν, και θα παραμείνετε Έλληνας μέχρι μυελού οστέων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σύνθημα της νέας τάξης και νέας εποχής που πρέπει να περάσει πάση θυσία, το περνάνε οι κύριοι θύνοντες, το επίσημο κράτος και η επίσημη εκκλησία. Και εδώ θα καταλήξω. Το κράτος γνωρίζουμε πλέον τον αγώνα που κάνει το κράτος, τον αγώνα εντός εισαγωγικών βέβαια για τη νέα τάξη πραγμάτων. Γνωρίζουμε ότι έχει υποκύψει κατ' επανάληψη σε διάφορους εκβιασμούς της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά εδώ σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, όπως το λες, και αν αποδεικνύεται βέβαια, ότι σε αυτόν τον αγώνα έχει μπει και η κρατούσα εκκλησία. Βεβαίως. Η οποία κρατούσα βέβαια η εκκλησία έχει έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος αυτή τη στιγμή φιλορροεί. Ο Θεός βέβαια τον έχει καλά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι στα τελευταία του ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Δίπλα του είναι κάποια κοράκια τα οποία περιμένουν να πάρει άλλο στη μήτρα, άλλο στο εγκόλπιο και να μαγειρέψουν ένα νέο αρχιεπίσκοπο, να τον κάνουν στα μέτρα του τον νέο αρχιεπίσκοπο. Αλλά από εκεί και πέρα οι αποκαλύψεις που κάνεις αυτή τη στιγμή λέγοντας ότι η κρατούσα εκκλησία, όχι ότι για την κρατούσα εκκλησία εγώ έχω καλύτερα γνώμη για τους δεσποτάδες. Εγώ πιστεύω, έχω πει και ίσως έχω και παρεξηγηθεί, ότι από τους 86 είναι ζήτημα να πιστεύουν σε Θεό 5-6. Και όταν εννοώ 5-6 να πιστεύουν σε Θεό, εννοώ να έχουν φόβο Θεού. Να είναι πραγματικοί. Διότι πιστεύουν, που όλοι πιστεύουν σε Θεό και λένε και σταυτόδες το δηλώνουμε, αλλά το θέμα από το να πιστεύω σε Θεό, το να έχω φόβο Θεού, να καταλαβαίνω, οι δεσποτάδες υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τη λογική, υποτίθεται ότι φοράνε το ράσο τόσα χρόνια, το να έχουν φόβο Θεού και να είναι πραγματικοί κληρικοί, από το να μην είναι κίνεδοι που έχει και ο μίσο κόσμο, να μην είναι αρπάκτες, να μην είναι λοποδίτες, να μην έχουν διαμερίσματα, να μην έχουν μερσεντές, να μην έχουν, από αυτούς είναι 5, 6, 7, 8, 10 με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι ανήκουν, είναι στον ίδιο ντορβά μέσα, είναι περασμένοι στον ίδιο ντορβά και ενδιαφέροντος έχει πιάσει μια φιλοχρηματία και τίποτε άλλο, να τρέχουν όπου μπορούν για να αρπάξουν όσα μπορούν και τίποτε άλλο. Είναι ο καιρός της αποστασίας, κύριε Μιχαλόπουλε, και οφείλω να πω ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν απέχουν τόσο πολύ από την αλήθεια όπως είπατε προηγουμένως, διότι κοινή διαπίστωση, αλλά και διαπίστωση δική μου, και δεν θέλω να κατηγορήσω από τούτο το βήμα, διότι έχω συνεργασία και με την Εκκλησία της Ελλάδος και γενικά με τον κλήρο συνεργάζομαι, ας πούμε. Υπάρχουν μαζί με τα ξερά να μην καίγονται και τα χλωρά. Υπάρχει και υγιής μερίδα του κλήρου, με τη διαφορά ότι τούτη την ώρα ο αρχιεπίσκοπος περιστοιχίζεται από μια φατρία η οποία του έχει κάνει κακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω και το εξής. Τώρα που γονάτισε, που τσάκισε η Λεύκα, τώρα τις βαράνε όλοι. Τον καιρό που ήταν ισχυρός δεν του βαράγανε, τώρα πέσανε όλοι από πάνω του. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω, ότι και στο Μακαριότατε να δηλώσω με όλο το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας, Μακαριότατε, θα πρέπει τούτη την ώρα, επειδή οι διαπιστώσεις αλλά και κατά γενική νομολογία των πιστών που συνεργάστηκα μαζί τους, που μίλησα με την περιοδία αυτή που έκανα, με τους επισκόπους που μίλησα, με απογοήτευση σας δηλώνω ότι τα πάντα είναι παραδομένα.
Λοιπόν, και όταν λέμε είναι παραδομένα, είναι στην κυριολεξία παραδομένα. Ουδής ενδιαφέρεται από τους ποιμένες, τους τοπικούς, είτε στη Σάμο, είτε στην Αύπακτο, είτε στην Πάτρα, είτε οπουδήποτε αλλού είναι αυτό, σε όλα τα νησιά, να ενημερώσει τον κόσμο για τα τεκτενόμενα. Να ενημερώσει τον κόσμο, διότι δικό σας έργο είναι, των ποιμένων είναι να ενημερώσετε τον λαό τον πιστό που βαδίζει η Ελλάδα, που βρίσκεται, διότι αφού υπάρχει παραπληροφόρησης από τα μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, το έργο τούτο πρέπει να το αναλάβουν οι ιεράρχες, και οι ιεράρχες καθεύδουν. Ουδής κατέβηκε να καταγγείλει τούτη την ώρα τι συμβαίνει στη χώρα, γιατί βάζονται οι πυρκαγιές, γιατί μπαίνουν οι πυρκαγιές, γιατί σκοτώνονται και εξοντώνονται τα ζώα, γιατί η Ελλάς χτυπιέται από παντού. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν μας το λένε οι κύριοι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν συνενέσει στο εθνικό έγκλημα, έτσι και στο τελετικό χτύπημα, και τελευταίος είναι ο λαός που τα μαθαίνει αυτά, λοιπόν, θα πρέπει εσείς μακαριότατε να δώσετε εντολή, έστω και στο και πέντε τώρα στο τέλος, και να τους πείτε να μιλήσουν πριν να είναι αργά. Κυρία Δουράκη, ο μακαριότατος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι γεγονός ότι ο μακαριότατος είναι, είπα ότι φιλορροή, είναι διαπιστωμένα αυτά από γιατρούς, από νοσοκομεία, ότι ο μακαριότατος σιγοσβήνει, ας πούμε. Είναι και μια μεγάλης ηλικίας και ατύχησε, ενώ του τα είχαν πει κατ' επανάληψη, κάποιοι του τα είχαν πει, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, ότι δίπλα του έχει άθλιους συνεργάτες, κομπιναδόρους συνεργάτες, οι οποίοι κοιτούσαν μόνο και μόνο να επωφεληθούν από διάφορες θέσεις, από διάφορες άλλες καταστάσεις, να οικονομήσουν, να κάνουν κομπίνες και τίποτε άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εδώ, πριν από λίγο, είπατε κάτι ότι αυτά τα ξέρουν όλοι τους και συνενούν σε αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Θα σας πω γιατί ακριβώς το είπα. Και αναφέρατε να θα πάμε την αρχή. Ναι. Επειδή ακούγονται κάποια ονόματα και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί να μην είναι και έτσι. Να μας πείτε όμως, να μας τα δικαιολογήσετε. Σάμος. Μάλιστα. Αναφέρετε Σάμου. Ωραία. Μητρόπολη Σάμου, έτσι. Σάμου, ναι. Επισκέφθηκε τον κύριο Παντελεήμονα, τον Μητροπολίτη. Τον Μητροπολίτη Σάμο και πριν, η Καρίας, έτσι. Και η Καρίας. Πριν ακόμα μπουν οι φωτιές στη Σάμο, πριν ακόμα παρουσιαστώ, γιατί με είχαν καλέσει να μιλήσω και να δώσω συνέντευξη σε τοπικό σταθμό της Σάμου και μια συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα των Σαμιακών Βήμα κλπ. Λοιπόν, πριν ακόμα βγάλω και αποφανθώ, για να μην μιλήσω για να, να κάνω εδώ μια διακοπή. Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα και στο παρελθόν αλλά και τώρα, τα οποία λένε, ας πούμε, και θα θέλω να δώσετε μια ευθεία εξήγηση και μια απάντηση. Η Μαρία Ιδουράκη, η οποία επισκέπτεται αυτά τα της Μητροπόλης, η οποία βγήκε από όπου την ξέραμε, μια αναγνωρισμένη καλλιτέχνης του τραγουδιού, η οποία άφησε μια εποχή, κάνοντας με το δικό της τραγούδι, προσφέροντας σε εκείνες τις δύσκολες εποχές τις δικές της αντιστασιακές πέτρες, τις οποίες δεν επικαλείσαι σήμερα. Όχι, βεβαίως, λοιπόν, δεν τις επικαλέστηκα ποτέ, ποτέ. Επιχούντας. Ωραία, επιχούντας. Η οποία εδάρεις, η οποία σε φυλακίστης, η οποία, έπαθα και εξάρθρωση αριστερής. Ωραία, αυτά είναι γνωστά. Ναι. Η Μαρία Δουράκη, υπό ποιαν ιδιότητα σήμερα, είχα ένα τηλεφώνημα τώρα πριν μπούμε στο στούντιο, και άλλα 5-6 ήταν το πρωί, παίρνει το λόγο και γυρίζει στις Μητροπόλεις και ευαγγελίζεται όσα ευαγγελίζεται. Δώσε μια ευθεία απάντηση. Λοιπόν, η Μαρία Δουράκη έταξε σκοπό της ζωής της, και έχω κάνει ομολογία επανειλημμένως και το ξαναλέω, ότι εδώ και 12 χρόνια ασχολούμαι με το πνευματικό έργο και το εθνικό. Δηλαδή με απασχολούσε από παιδί η Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Η Μαρία Δουράκη αυτή τη στιγμή είναι αυτόνομη. Δεν ανήκεις, έτσι. Πουθενά, ούτε σε οργανώσεις. Δεν ανήκεις, ας πούμε, σε σποτάδες, ούτε σε οργανώσεις. Δεν ανήκεις σε οργανώσεις, δεν ανήκεις σε σποτάδες, δεν ανήκεις στο παλαιό ημερολόγιο, δεν ανήκεις από εδώ, δεν ανήκεις από εκεί. Είμαι πτωχή, κύριε Μιχαλόπουλο. Γι' αυτό είμαι και πτωχή. Καταλάβατε, είμαι πτωχή. Όσης δεν ανήκει πουθενά και δεν έχει πατρόνους, είναι πτωχός. Και είναι πτωχός ληστικά, όχι στο πνεύμα, στα αισθήματα, στην ψυχή και σε αυτά. Δηλαδή, εσύ ενεργείς αυτόνομα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτόνομα, του Θεού. Αυτόνομα. Από μόνη μου, χωρίς να ανοίγω πιθανά. Επήρε λοιπόν μία πρωτοβουλία, παρόλο που προσπάθησαν πάρα πολύ να με τραβήξουν με το μέρος τους, γιατί όπως γνωρίζετε τα μαχητικά στελέχη αυτοί τα χρησιμοποιούν και τα θέλουν. Είτε αιρετικοί λέγονται, είτε αλλά άμα έχεις πάει σε κάποια οργάνωση, όπως καταλαβαίνεις, απόψε μπορεί να μείνεις εδώ, γιατί σου λέγανε ότι απόψε αυτά που θες να πεις
θα μας τα δώσεις γραφτά, θα τα ελέγξουμε. Όχι, θα τα πω στον Αντένα από το Mega Channel. Δεν είναι μόνο αυτό, θα τα λέγανε, ας πούμε. Γιατί τα αιρετικά και τις κακοδοξίες θα επιτρέπουν την αλήθεια, την πραγματική. Ωραία, λοιπόν, εσύ ενεργείς αυτόνομα, δεν ανοίξεις πουθενά. Πουθενά, και έχω δηλώσει. Βάζεις το δισάκι στον νόμο και παίρνω δρόμο έτσι και αρχίζεις. Έχω και τον ντοσιέ μου μαζί και έχω και τα στοιχεία μου και τους προμηθεύω στοιχεία φωτοτυπημένα. Με αυτούς τους ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή και τους ανθρώπους που βλέπεις και αυτή η κίνηση που γίνεται γύρω από το όνομά σου είναι μια κίνηση η οποία έχει ξεφυτρώσει από τη φήμη σου και από όσα λες, ας πούμε, και από όσα διακηρύσεις. Λόγω της επωνυμίας μου εμπόρεσα, επειδή ήμουν επώνυμο άτομο, ας πούμε, με ήξερε ο κόσμος και έτσι πέρασε το μήνυμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, από έναν καλλιτέχνη ή από έναν θεολόγο, αν θα βάλετε, το μήνυμα θα περάσει τελείως διαφορετικά από έναν καλλιτέχνη από ότι από έναν θεολόγο ή από έναν πανεπιστημιακό προς τα έξω. Μάλιστα. Διότι ο καλλιτέχνης έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι και γνωρίζει το παρασκήνιο το βρώμικο, γνωρίζει τη βρωμιά σε όλη το μεγαλείο και έτσι γίνεται πολύ πιο πιστευτός στον λαό από ό,τι γίνονται οι άλλοι. Και πιστικός, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν τώρα να ψάξω. Ναι, θα ήθελα λοιπόν, όταν πήγα λοιπόν στη Σάμμο να δώσω τη συνέντευξη και να μιλήσω και να κάνω αυτές τις 2 ώρες εκπομπές από το ραδιόφωνο, είχαν πλήρη άγνοια και οι τοπικοί, και ο λαός δηλαδή, και οι Σαμιώτες. Ουδείς από την Εκκλησία είχε ενδιαφερθεί να τους αναφέρει, ας πούμε, περί χαράγματος, ηλεκτρονικού φακελώματος, περί οικουμενισμού, περί. Και βεβαίως πριν εγώ βγω και κάνω την καταγγελία μου, έπρεπε να επισκεφθώ τον Μητροπολίτη του νησιού για να μπορέσω να αποφανθώ να βγάλω μια γνώμη. Γιατί μου είπαν διάφοροι δημοσιογράφοι ότι είναι οικουμενιστής, ότι είναι τούτα, ότι είναι εκείνα. Λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά, εάν δεν τον... Δεν μιλήσω πρώτα μαζί του προσωπικά. Ο Σάμου και η Καρία Παντελεήμων. Ποιος Παντελεήμων. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν, στην αρχή δεν ήθελε να μου μιλήσει ούτε να μου πει πράγματα, να μου δηλώσει, μου λέει, δεν δίνω συνέντευξη. Λέω, αφού κλείσαμε ραντεβού με το πρωτοσύγγελο, από την πρωτοσυγγελία, δεν κλείσαμε και μου έρχεται στις 10 η ώρα. Ήρθε λοιπόν και μου λέει, γιορτάζω σήμερα, λέει, ξέρετε, λέω, χρόνια σας πολλά να μας ζήσετε. Γιορτάζετε. Θα μου δώσετε 10 λεπτά από τον χρόνο σας. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο, να μου πείτε να ληθεύουν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Εάν πραγματικά στο νησί σας υπάρχει ένας πατριάρχης των Ιεχωβάδων ονόματι Βαλεωρής, ο οποίος μονοπολεί τις Κυκλάδες με εγκατάσταση ραδιοφωνική, που έχει εμβέλεια μεγάλη σε όλες τις Κυκλάδες, με συγκρότημα εφημερίδος τεράστιο, όπως είναι της Ελευθεροτυπίας της Σάμμο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εάν τον έχετε στυλιτεύσει ποτέ, εάν τον έχετε καυτηριάσει, αν έχετε βγει, τον έχετε καταγγείλει, μου λέει, δεν γνωρίζω τι μου λέτε, μου λέει η κυρία μου. Λέω, σεβασμιότατε, δεν μπορεί να μην γνωρίζετε, διότι ο άνθρωπος αυτός, κατά γενική νομολογία, είναι τοπικός παράγοντας. Είναι ένας παράγον του τόπου, τον οποίο τον γνωρίζουν και οι πέτρες. Δεν είναι δυνατόν να μου λέτε ότι δεν γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει χιλιασμός στην Σάμμο και δείτε ότι ελάχιστα άτομα είναι, ενώ κατά γενική νομολογία και από τις έρευνες που έχουν κάνει δημοσιογράφοι και έχουν καταγγείλει και όλα αυτά, μου λένε ότι υπάρχει χιλιασμός και το νησί βρίθει από τους χιλιαστές, τους μάρτυρες του ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Μου λέει, δεν ξέρω τι ήρθατε να μου πείτε πρωί-πρωί και να με συνεχίσετε στη γιορτή μου ανήμερα, αλλά να ξέρετε ότι το νησί έχει ελαχίστους και αν είναι, έχουν οι φύλακες γνώση. Και ποια είστε εσείς που θα μας βάλετε... Μα γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως την αυτονομία σου και το πώς ξεκινάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω σεβασμιότατε, είμαι ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας. Όπως γνωρίζετε και θα ξέρετε πολύ καλά ότι τα ίδια δικαιώματα, κλήρος και λαός έχει τα ίδια δικαιώματα. Λοιπόν, ανησυχώ, κάνω την ερευνά μου, η ταυτότητά μου είναι αυτή, μπορείτε να μάθετε ποια είμαι. Λοιπόν, και νομίζω ότι το ύφος αυτό που έχετε δεν σας εκφράζει και δεν εκφράζει έναν ιεράρχη και έναν πνευματικό άνδρα να με αντιμετωπίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση ήταν πολύ τεταμένη. Έπαιρνε τηλέφωνα, του φύγε το ακουστικό από το χέρι για κάποια στιγμή. Είχε συγχυστεί, δεν μπορούσε να απαντήσει. Είχα και κάποιον μάρτυρα μαζί μου εγώ. Γιατί πάντοτε όπου πηγαίνω έχω και έναν άνθρωπο ώστε να, σε περίπτωση ας πούμε που με μηνύσει κάποιος, να υπάρχει ένας μάρτυρας ώστε να πει ότι όσα καταγγέλω είναι αληθή. Μάλιστα. Λοιπόν, και μου δίνει, λέω, παρακαλώ μου δίνετε, λέω, ένα βιβλίο της Εκκλησίας σας να μου δούμε τον αγώνα που έχει κάνει η Εκκλησία της, η τοπική Εκκλησία κλπ. Μου δίνει τίποτα. Τίποτα, ούτε μία αναφορά περί χιλιασμού, μεταφορά από άλλα κείμενα, από άλλα κείμενα. Ο χιλιασμός αυτή τη στιγμή πώς διαγράφεται στη Σάμμο? Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ δεν υπάρχει φωνή της Εκκλησίας πουθενά. Εννοούμε, ούτε καν ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο λοιπόν, υπάρχουν δύο τοπικές εφημερίδες, το Σαμιακό Βήμα και η Σαμιακή. Τη Σαμιακή την έχει ο χιλιαστής, ο ιερά, έτσι όπως τον λένε, πατριάρχη των Ιεχωβάδων, ο Βαλεωρής,
και την, το σεμιακό βήμα ένας καταπληκτικός έτσι ανδρούτσος κολοκοτρώνης μικρός, ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι πάμπτωχος άνθρωπος, αλλά κρατάει την εφημερίδα χρόνια. Με φιλοπατρία μεγάλη, με εθνικό φρόνημα, με φιλόχρηστη έτσι συνείδηση κλπ. Λοιπόν, και βεβαίως είναι κραυγαλαία η διαφορά όταν επισκεφτείς τα δύο κτίρια και δεις σε τι κτίριο μικρό μένει ο ένας και σε τι μεγαθύριο είναι ο άλλος. Και από εκεί καταλαβαίνεις, ας πούμε, από πού προωθούνται. Έχει τοπική εκκλησία, έχουν τοπική εκκλησία, έχει χιλιαστέκη. Έχουν τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, όταν λέμε έχουν τα πάντα, έχουν πάρει, μου είπανε κιόλας, και δεν πρόλαβα, διότι είχα πολύ λίγες μέρες, γύρισα το νησί απάκρου Ισάκρων, γύρισα αυτό το πανέμορφο νησί, γιατί στην κυριολεξία, αν θέλεις να δεις την Ελλάδα, δεν ξέρω, εγώ ερωτεύτηκα το νησί αυτό, κύριε Μιχαλόπουλε, πριν το κάψουν. Μιλάνε ότι είναι η ταυτότητα της Ελλάδος κλεισμένη στο νησί της Σάμου. Από το Κακόβατον μέχρι το τελευταίο άκρον στο Καρλόβαση, εκεί που κάψαν, ας πούμε, στο κάστρο και λοιπά, στο Μαραθόκαμπο και όλα αυτά που τα κάψαν. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να καταγγείλω, και αφού μίλησα για τους δημοσιογράφους, πω ότι αυτοί οι κύριοι όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η γάμη, τα βαφτίσια, πνευματικό και ποιμαντικό έργο μηδέν, τα κεράσματα, οι αγαπησιολογίες. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τους ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει ο αγώνας. Άλλωστε είναι και σε πολύ μεγάλη, υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, όμως ιεράρχες μεγάλης ηλικία που έχουν, ας πούμε, έτσι τη φλόγα μέσα τους, παρόλο ότι έχουν μεγάλη ηλικία. Αυτός είναι και σε μεγάλη ηλικία, αλλά δεν τον ενδιαφέρε τίποτα. Μάλιστα μέχρι που εψεύδετο. Μου λέει ότι δεν υπάρχουν χιλιαστές στο νησί. Ελάχιστοι είναι εξ αυτών και ότι η εκκλησία κάνει το έργο της κλπ. Και όταν κατέβηκα και ήρθε κόσμος έξω από το ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ τούτη την ώρα καταγγέλω τις συζητήσεις αλλά και τις διαπιστώσεις αλλά και τις ομολογίες των πιστών που ήρθαν έξω από το σταθμό και κατήγγυλαν την εκκλησία, την τοπική. Δηλαδή, και μου είπαν ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κανείς δεν μας ενημερώνει, τίποτα δεν γίνεται και ήρθατε και βάλατε βόμβα στο νησί μας. Μάλιστα. Με αυτά που καταγγέλλετε. Και πώς αποχωρήσατε από την Μητρόπολη, τι σας είπε τελικά? Λοιπόν, τελικά λέω, παρακαλώ, θα ήθελα, μου λέει όχι, θα σας δώσω, λέει, τη συνέντευξη. Τελικά στην αρχή δεν μπορώ να σας τη δώσω, πρέπει να προετοιμαστώ τι θα με ρωτήσετε περί οικουμενισμού. Δεν μου απήντησε για τον οικουμενισμό. Δεν μου απήντησε τίποτα για τον οικουμενισμό. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι σκόπιμα δεν μου απήντησε. Από εκεί και μετά καταλαβαίνω ότι η νέα τάξη πραγμάτων έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Οι ιεράρχες επίτηδες σιωπούν, διότι έχουν συνενέσει και έχουν αποδεχθεί το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων, που είναι ο οικουμενισμός. Ο οποίος οικουμενισμός έχει φέρει... Να το ξεχωρίσουμε, η νέα τάξη πραγμάτων, μιλάμε, να το ξεχωρίσουμε για την Εκκλησία πλέον, καθαρά. Για την Εκκλησία. Να ξεχωρίσουμε την πολιτική, μιλάμε για την Εκκλησία. Νέα τάξη πραγμάτων στην Εκκλησία. Όπου εσείς, και έτσι είναι βέβαια, το τοποθετείτε στον οικουμενισμό. Βεβαίως. Μα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, κύριε Μιχαλόπουλε, πως είναι δυνατόν τούτη την ώρα να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν ένα σωρό στρατευμένοι, συνειδητοί, χιλιαστές και μάλιστα πρώην Ορθόδοξοι στρατευμένοι να κάνουν έργο υπέρ του. Έχετε δει την Κηφισία τι έχουν κάνει? Είναι φοβερό. Και στη Θήβα τα ίδια. Καλά, και στη Θήβα έχουν τώρα, τώρα εδώ στην Κηφισία σε έχουν προχωρήσει. Θα τα καταγγείλουμε, ναι. Λέει χριστιανική εκκλησία. Χριστιανοί Ιεχωβάδες. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να είναι χριστιανοί τη στιγμή που αυτοί είναι οπαδοί του χιλιασμού και χιλιασμός σημαίνει η χιλιετής βασιλεία. Αυτό που υπόσχονται αυτοί, δηλαδή είναι προέκταση και παρακλάδι του ευρεοσιονισμού ο χιλιασμός, όπου υπάρχει η παγίδα η εξής στο χιλιασμό. Προετοιμάζουν και αποκτούν οπαδούς με ειδικές προπαγάνδες περί νέας εποχής και νέας τάξεως και νέας γης και εδέμ, ας πούμε, στην επίγειον ζωή, την επίγειον βασιλεία, την οποία δηλαδή προετοιμάζουν το έδαφος του Αντιχρίστου, την οποία θα φέρει ο Αντίχριστος, ο επωνομαζόμενος Αντίχριστος και Μεσσίας των Εβραίων. Λοιπόν, αυτοί είναι οι χιλιαστές. Τι δουλειά έχουν με τον χριστιανισμό αυτοί, κύριε Μιχαλόπουλε? Μάλιστα. Γυρίζουμε πάλι στη Σάμο. Γυρίζουμε... Σάμος. Λοιπόν, Σάμος. Γυρίζουμε λοιπόν στη Μυτιλίνη τώρα. Όχι. Σάμο. Θα γυρίσουμε στη Σάμο. Αφού λοιπόν δώσαμε την ομολογία μας από το ραδιόφωνο, μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος έξω. Τους δώσαμε φυλάδια και λοιπά φωτοτυπημένα για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για τη συνθήκη του Μάστριχτ, για τις υπογραφές. Ενημερώσαμε τον κόσμο τι σημαίνει συνθήκη Μάστριχτ και όλα αυτά. Ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές, τι συντελείται τούτη την ώρα στην Ελλάδα, πώς να προστατευθούν. Μάλιστα στην ανοιχτή γραμμή μπήκε και εκείνη η μητέρα, η συγκλονιστική, η τραγική μάνα της Ικαρίας, που της καήκανε ζωντανά ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα παιδιά της,
στους 12 μέσα που είχαν καεί. Ναι, ναι, πέρυσι. Και μάλιστα μας είπε στον αέρα τηλεφωνικός ότι ο νομάρχης όταν πήγε να κάνει τα παραπονά της, της είπε ότι ήταν θέλημα Θεού που καήκαν τα παιδιά της. Και της λέω και εγώ, κυρία μου, ήταν θέλημα διαβόλων και των, και των συνεργατών του διαβόλου, των λαθρομεταναστών, των τουρκαλβανών, των διαφόρων αυτών που μπαίνουν και κάνουν όλες αυτές τις... Την καταστροφή της Ελλάδος, λοιπόν, και δεν ήταν καθόλου θέλημα Θεού. Λοιπόν, γίνετε μπουμπουλίνες, προστατεύστε τα παιδιά σας μόνοι σας, κράτος δεν υπάρχει, ανδρωθείτε, εν ανάγκη αγοράστε όπλα, πάρτε δύο καραμπίνες, πάρτε αν είστε γυναίκες μόνες σας, αν έχετε άνδρα επίσης, δηλαδή, ο καθένας. Εκεί έπαιξες ρόλο επαναστάτριας. Βεβαίως, βεβαίως, σας το λέω και από εδώ βεβαίως και καραμπίνες. Διότι, κύριε Μιχαλόπουλε, προσέξτε. Θα σε αρπάξει ένα αγγελέα κάθε μέρα όμως, Δεν με ενδιαφέρει, είμαι αποφασισμένη. Λοιπόν, όπως ήταν αποφασισμένος και αυτός ο Σμήναρχος που να μου ζήσει όπου και αν βρίσκεται και ο κύριος μαζί του να είναι, που πέταξε με το ψεκαστικό, ο κύριος Βρακάς, ναι. Και να τον χαίρονται και τα παιδιά και η οικογένειά του που τον έχει. Τέτοιους άνδρες θέλει η Ελλάδα, κύριε Μιχαλόπουλε, για να αναστηθεί. Όχι να τον κλείνουν μέσα τον άνθρωπο αυτόν με τους σατανιστές, επειδή ήτανε, τον έπιασε η φιλοπατρία και αγανάκτησε ο άνθρωπος από την προδοσία και από τη γελιότητα πλέον, δηλαδή μας εμπέζουν ανοιχτά. Να λοιπόν και ένας μήναρχος, εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα έπαιρνα ψεκαστικό, θα έπαιρνα βομβαρδιστικό και θα έπαιρνα κατευθείαν στη Βουλή της Αλβανίας. Σας το λέω από εδώ, από τούτο το βήμα. Και θα πέθαινα και εγώ, κύριε Μιχαλόπουλε. Θα σκοτωνόμουν. Λοιπόν, έχουμε πολύ αγανακτήσει, πώς να σας πω, δεν πάει άλλο. Είναι μέχρι, ξέρετε, μέχρι εκεί που σου πατάω, θα σου πατήσω τον γκάλο όσο αντέχεις. Όταν πλέον δεν αντέξεις, θα με σκοτώσεις, θα μου δώσεις μία, αν υπάρχει κάποιος, ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά τώρα θέλω να πω για την αποστασία και να καταγγείλω το ότι δεν υπάρχει συλλογικό έργο στην Εκκλησία με τη διαπίστωση που έκανε στο συνέδριο της Μυτιλίνης. Ναι. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Σάμο και να πάμε στην Μυτιλίνη. Τελικά πώς χωρίσατε με τον Δεσπότη, τον Σάμο και η Καρία? Με τον Δεσπότη. Όπως ξέρεις, η Μητρόπολη αυτή είχε πάντοτε μεγάλους δεσποτάδες και μεγάλες προσωπικότητες. Δυστυχώς τώρα όμως... Είναι, τούτος εδώ που όπως μαθαίνω, είναι ένας δεσπότης, ένας επίσκοπος, άοσμος και άγευστος, τελείωσα σου. Έτσι λένε όλοι, κύριε. Άοσμος και άγευστος. Λοιπόν, δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα ότι στο συνέδριο της Μυτιλίνης, όπου είχα την τύχη να παρευρεθώ, το μόνο κανάλι βέβαια που ευρέθηκε ήταν το δικό σας. Κανένα... Πριν δύο μήνες περίπου. Πριν δύο μήνες περίπου. Λοιπόν, όταν λοιπόν το συνέδριο αυτό έγινε για να καταθέσει η Εκκλησία επισήμως, δηλαδή όλες οι εκκλησίες οι Ορθόδοξες, τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων και νέας εποχής και το τι αλώσεις γίνονται στα Βαλκανικά Ορθόδοξα κράτη, γιατί εκπροσωπούν από την... η Σερβία έχει στείλει εκπρόσωπό της, η Ρουμανία το ίδιο, η Βουλγαρία το ίδιο, όλες οι χώρες οι Ορθόδοξες είχαν στείλει και έναν εκπρόσωπο και εμείς τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Λοιπόν, όταν πήγα επάνω, μου λέει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, απαγορεύεται να εισέλθετε, δεν θα μπείτε. Λοιπόν, λέω, με συγχωρείτε, τούτη την ώρα, εγώ είμαι πιστό μέλος της Εκκλησίας, κάνω μια έρευνα. Κάνω κάποιες καταγγελίες, θέλω ενημέρωση. Είστε υποχρεωμένος να με ενημερώσετε τι συμβαίνει και τι συντελείται τούτη την ώρα στα τεκτενόμενα, με τα εκκλησιαστικά και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε. Λοιπόν, διάφορη πτώση μετά από ένα σχετικό καυγά μου επέτρεψε και μπήκα στην αίθουσα, η οποία λέει μας είπε ότι το συνέδριο είναι και κλεισμένο των θυρών. Και απαντάω και εγώ ότι και κλεισμένο των θυρών γίνονται τα μασονικά συνέδρια. Τα σκοτεινά, τα διαβούλια και τα συμβούλια. Πρόσεχε, λοιπόν, για ό,τι λες θα έχει αντιρρήσεις η κυρία Ζαμαρία, η οποία εκάλυψε το συνέδριο, λοιπόν, και η οποία το βρήκε ότι ήταν... Αφήστε, ότι έγινε πολύ σωστή δουλειά. Κύριε Μιχαλόπουλε, προσέξτε, εγώ θα πω... Είναι μέσα, δε Ζαμαρία, δεν είναι μέσα, είναι μέσα. Θα την καλέσουμε. Και θα πει και την αλήθεια, κυρία Ζαμαρία, ότι πριν δεν τις επέτρεψαν, ούτε τις έδωσαν. Ούτε τις έδωσαν. Από την αρχή, τις δύο πρώτες μέρες, ειδικά την πρώτη μέρα, ήταν μια κατάσταση αφόρητη. Μετά όμως... Λοιπόν, προσέξτε τώρα, κύριε Μιχαλόπουλο, να σας πω. Καλά, είναι κάποια συνέδρια τα οποία μπορούν να γίνονται... Όχι, προσέξτε, θα σας πω. Όχι, ειδικά αυτό το συνέδριο... Κάποιες ανακοινώσεις που διαφωνώ, θα σας πω γιατί. Διαφωνώ για το εξής. Δεν είναι δυνατόν αυτό το τόσο συγκλονιστικό σοβαρό θέμα των αιρέσεων, προσέξτε, και του σατανισμού που αφορά δηλαδή όλο τον ελληνικό λαό, τους πιστούς που πρέπει να ενημερωθούν, να μην γίνει με διάπλατα τις θύρες ανοιχτές, να εισέλθουν δημοσιογράφοι, να κληθούν από όλα τα μέρη δημοσιογράφοι, έτσι, να καλύψουν το θέμα, αλλά και πιστοί και τοπικοί παράγοντες, όπως μου είπανε και μου κάνανε διαμαρτυρία δύο τοπικοί δημοσιογράφοι, μου λέει, κυρία Δουράκη, μας επέτρεψαν να μπούμε μέσα. Λοιπόν, από εκεί και μετά,
Όταν βλέπετε τέτοια θέματα και ειδικά να έχει ένα έγγραφο φωτιά η Εκκλησία της Ελλάδος που είχε λάβει και λέγει ότι οι αιρέσεις, η νέα εποχή και η νέα τάξη έστειλε έγγραφο στο οποίο δηλώνει ότι όσοι ασκήσει από εδώ και στο εξής κριτική εναντίον των αιρέσεων θα θεωρείται ναζιστής. Μιλάμε για σοβαρότητα. Ποιος το έκανε αυτό το έγγραφο? Το έστειλαν οι αιρέσεις οι διάφορες προς την Εκκλησία της Ελλάδος. Α. Λοιπόν, όταν λέμε εκκλησίες, αυτοί αποκαλούν σε αυτούς τους εκκλησίες. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, ναι. Ενώ είναι αιρέσεις και οργανώσεις. Ναι, όταν τους κάνεις κριτική, σε λένε και ρατσισμός. Λοιπόν, υπάρχει και ρατσισμός. Είσαι ρατσιστής και ναζιστής. Ρατσισμός. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός και να τα καυτηριάσει η ίδια εκκλησία, όχι μέσω μόνον ενός ανθρώπου του πατρός Αντωνίου Ελευισοπούλου, αλλά πολλών ιερέων και αρχιεραίων και να δοθεί εντολή από... Και το μόνο κανάλι που είχε φτάσει, είμαστε μόνο εμείς. Ναι. Είχε πάει και να δοθεί εντολή από άμβονος, κύριε Μιχαλόπουλε, να μιλήσουν όλοι οι ιερείς, όλοι οι ιερείς στον λαό και να τον ενημερώσουν ότι τούτη την ώρα μας γίνεται επίθεσης από τη νέα τάξη και νέα εποχή, όπου θα θεωρούμε θα ρατσιστές, ανδρωθείτε, ετοιμάζεστε, διότι ίγκη και η ώρα. Παιδεία εσχάτη ώρα εστί. Είδαμε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, μην τη λένε λοιπόν. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την κατάσταση δηλαδή που αντιμετώπισε ας πούμε εκεί πέρα, για μένα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, γι' αυτό λέω θέλω να τα καταγγείλω. Διότι η σωστή ποιμαντική είναι η διαφάνεια και η αλήθεια. Λοιπόν, πώς θα λέμε τέτοια σοβαρά θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό να γίνονται και κλεισμένο των θυρών και εγκρυπτό και σιωπηρός και λοιπά και να μην μάθει κανείς τίποτα. Λοιπόν, ένα αυτό. Πώς θα προφυλαχθεί το ποίμνιον, κύριε Μιχαλόπουλε? Θα υπήρχαν ανακοινώσεις στο τέλος, ας πούμε. Τι ανακοινώσεις? Γνωρίζετε ότι ο προφορικός λόγος είναι ισχυρότερος όλων. Ο προφορικός λόγος είναι ισχυρότερος του γραπτού, διότι σήμερα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά με τέτοια προπαγάνδα εκφυλιστική που έχουν κάνει τα μίντια και τα μέσα κλπ. Ο κόσμος πλέον δεν ανοίγει βιβλία, δεν διαβάζει. Και ειδικά αποστρέφεται τα χριστιανικά κείμενα και τα εκκλησιαστικά. Λοιπόν, αφήσουμε τις τυπολατρίες και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό που λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τυπολατρικά πράγματα. Επιμένω, είμαστε στην Μυτιλήνη. Ωραία. Λοιπόν, στο συνέδριο για τις αιρέσεις. Για τις αιρέσεις. Λοιπόν, και άρχισα και άκουσα εγώ ορισμένα πράγματα και μάλιστα δεν μου επιτράπει ας πούμε να πω και δύο λόγια. Γιατί ποιος ξέρει, γιατί ίσως με θεωρούν επαναστατικό στοιχείο, ίσως μήπως τυχόν και δημιουργούσε ας πούμε κάποια τεταμένη ατμόσφαιρα και δεν το θέλησαν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, διότι ξέρετε ότι οι ερωτήσεις που κρύβουν αλήθειες πονάνε. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, και δεν θέλουμε ας πούμε να μας υποβάλλουν και να είμαστε υπόλογοι μετά. Επειδή έχεις κάνει και μερικοί ας πούμε κάποτε κριτική ας πούμε, μπορεί να μην σε θέλω, διότι μπορεί να υπήρχε και γραμμή. Υπάρχει γραμμή ας πούμε σε μένα. Ναι. Μην τον δέχεστε σε κάποιοι Μητροπολίτες, ας πούμε, ειδικά ο Δωδόνης, ο ένας, ο άλλος. Γιατί καταγγέλνει, γιατί μιλάει, βρίζει και λέει και κάνει. Και υπήρξε, ας πούμε, περίπτωσης, ο νυν Μητροπολίτης, ο νέας Φιλαδελφίας, ας πούμε, ο Φιλαδελφίας και νέας Ιωνίας, ο οποίος αν είναι Μητροπολίτης είναι από μένα, όχι τώρα στην εκλογή αυτή, αλλά στο παρελθόν που είχε κατηγορηθεί για ποικίλα πράγματα, δυστυχώς. Εγώ επήρα πάνω μου και τον υπεράσπισα και από εδώ και από τις εφημερίδες και στην τελευταία όταν πάλι άρχισε ο Νικόδημος να τον κατηγορεί για άλλα πράγματα τα οποία και από εδώ έγινε πάλι ένας συντονισμένος αγώνας για να σωθεί το κύριο και να διασωθεί το κύριο, στην κοινοτονία του δεν με κάλεσε. Δεν με κάλεσε γιατί του είπανε άλλοι δύο-τρεις δεσποτάδες, εκ των οποίων ο ένας αρχικίνεδος βέβαια, ο οποίος δεν το έχει διαπτέσει ποτέ και τολμάει να μηνύσει τις εφημερίδες που τον λένε αρχικίνεδο και ανώμαλος, του είπε μην καλείς τον Μιχαλόπουλο. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ναι, αλλά και ο συγκεκριμένος δεσπότης έχει φάκελο μεγάλο. Και ο δεσπότης ο συγκεκριμένος έχει φάκελο δεσπότης, και ο δεσπότης ας πούμε αυτός της κοινωνίας Πυθαγόρας δεν με κάλεσε στην κοινοτονία του. Λες και εγώ έσκασα που δεν πήγα στον Κωνσταντίνο, όπως το λένε, Φιλαδελφίας. Αλλά θέλω να σου πω ας πούμε αυτό το κλείσιμο στις πόρτες που γίνεται γιατί πρέπει έτσι να γίνεται ας πούμε. Πάει. Δεν μας θέλουν διότι ομολογούμε την αλήθεια. Και όταν τους λες την αλήθεια σε ορισμένους τομείς και για ορισμένα πράγματα σου κλείνουν την πόρτα. Δεν πειράζει. Και σου λένε και όλες ότι πρέπει να είσαι ειδικός για να απαντήσεις. Δεν πειράζει. Να έχεις κάποια ειδικότητα.
Αλλά είναι τόσο βεβαρημένη αυτή η Μητρόπολη και άλλες Μητροπόλεις από όλο το σώμα δηλαδή των κληρικών που έχουμε εκεί πέρα που άστα να πάνε. Και την αχαριστία και την βρωμιά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτά τα δύο είναι τα χειρότερα. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω λοιπόν, ναι. Γιατί και εκεί θα είχε πέσει η γραμμή, όχι στη Δουράκη. Διότι όταν σου λες κάποιες αλήθειες, οι αλήθειες αυτές μεταβάλλονται ότι έλα καημέ τώρα η Δουράκη, τώρα μια πρώην τραγουδίστρια να μας κάνει το ένα, να μας κάνει το άλλο. Κάποιοι πρώην ας πούμε, ναι. Οι οποίοι δεν φοράνε το ράσο, γιατί αυτοί οι περισσότεροι φοράνε το ράσο γιατί μπορεί να φορέσουν φουστάνια και πήραν το ράσο και το φοράνε και το ατιμάζουν το ράσο και το σέρνουν στην πλατεία Κουμουνδούρου κάθε βράδυ και σε κάθε γωνιές των Κινέδων, η Μαρία η Δουράκη και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φοράνε το ράσο και ας είναι πρώην καλλιτέχνες και ο κοινούς τους κάνει έργο. Και ο κοινούς έχει πάει το σταυρό και κινείται. Όλοι κάνει, και η Μαρία Αλεξοπούλου κάνει. Και η Μαρία Αλεξοπούλου η οποία. Δεν χρειάζεται ας πούμε να φοράς το ράσο. Όχι, όχι. Γιατί εσύ κάνεις τον αγώνα χωρίς να οικονομάς, ούτε να τρέχεις τα εργοταφεία, ούτε να έχεις τις βίλες, ούτε τις ανοιχτές, ούτε τα άλλα πράγματα. Για να τα θέσουμε κάποτε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Βέβαια λένε μερικοί, γιατί τα λέει η Δουράκη αυτά, γιατί τα λέει ο Μιχαλόπουλος, τους βολεύει ξέρεις αυτό, ε. Ξέρεις κάνουμε κακό στην εκκλησία. Πόποιο κακό κάνει στην εκκλησία. Εδώ. Το κακό στην εκκλησία δεν γίνεται όταν πας τώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου και γυρίζουνε αρχιμαντριτάκια ας πούμε κίνδυνοι. Κύριε Μιχαλόπουλε ένστασης εδώ. Λοιπόν θα σας πω το εξής. Ότι τούτη την ώρα, εγώ τώρα κάνω διαφωνώ σε ένα σημείο, που η χώρα μας πραγματικά περνάει, δηλαδή είναι με το κεφάλι κάτω, έτσι τηλεμητώμα τώρα θα μας καρατομήσουνε. Λοιπόν τούτη την ώρα που χρειάζεται ενότητα η εκκλησία και που οι σκοτεινές δυνάμεις η ενότητα, Μαρία άκουσε να δεις, η ενότητα, πρέπει να βγαίνει, η ενότητα τι να βγαίνει, δεν τα βλέπει ο κόσμος, τα ξέρει. Αυτό το πράγμα. Άξε, η κριτική πρέπει να γίνεται. Ναι. Και ο θερμοκαυστήρας πρέπει να λειτουργεί. Ναι, αλλά υπάρχει και μια υγιής μερίδα. Υπάρχει και μια υγιής μερίδα να μην... Να αντιδράσει η υγιής μερίδα. Να πάει στην εκκλησία, να πάει το εκκλησίασμα και να του πει του άλλου, ο οποίος βγαίνει, ας πούμε, από τον άμμονα και προσπαθεί να τους κάνει κηρύγματα περιθικής και είναι ανήθικος. Και πιάνει το Άγιο Δισκοπότερο και το βράδυ έχει κάνει, είναι σοδομιστής, να του πει κατέβα κάτω. Αυτό πρέπει να κάνει η υγιής. Λοιπόν, και όχι... ή να βγει έξω από τις εκκλησίες και να πλακώσει το ξύλο τους οι Ιεχωβάδες που κάνετε προκλητικά και τους δίνουν τα φυλάδια. Γιατί δεν έχουμε μία αντίδραση. Η υγιής μερίδα. Μα κάποτε, άκουσε Μαρία, κάποτε ο λαός πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Κάποτε οι Ορθόδοξοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Συμφωνώ. Δεν μπορούν να βρίσκονται οι 5-10 οι οποίοι γίνονται αυτομάτως περιοθωριακοί, τρελοί, το ένα, το άλλο. Τώρα, εντάξει, τώρα η Δουράκη, η τραγουδίστρια, ο Μιχαλόπουλος που το έχει πιάσει, εκκλησιστομανία, ο άλλος. Κάποτε θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν. Αλλά γιατί είχα και μία καταγγελία από δύο αρχιμανδρίτες, οι οποίοι, ο ένας μάλιστα εκ των δύο μου λέει, δεν μπορείτε κυρία Δουράκη να είστε επί παντός επιστικοί. Ναι, το βρήκαμε λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, εγώ μέχρι στιγμής είναι επιθυμία όλων των πιστών χριστιανών και δική μου να είναι η Εκκλησία υγιής. Λοιπόν, το ότι πρέπει να μάθετε να δέχεστε κριτική. Δεν τη δέχω την κριτική. Είστε εσείς, δεν τη δέχω την κριτική. Είχαν συνηθίσει με την ώρα να τους φυλάνε το χέρι, να τους φυλάνε το χέρι και να τους σέβεται ο κόσμος. Σεβότανε ο κόσμος και τους φύλαγε το χέρι όταν ήταν άξιοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί. Τώρα οι περισσότεροι είναι ανάξιοι και βρωμίζουν το ράσο. Ναι, υπάρχει ακριβώς. Αλλά και επειδή τα μέσα, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια ας πούμε, των σκοτεινών δυνάμεων, γι' αυτό και βλέπουμε περισσότερη προβολή τώρα των σκανδάλων του κλήρου παρά πριν από μερικά χρόνια. Μερικά χρόνια δεν ξέραμε τι γινόταν σκανδαλοθυρία στην Εκκλησία. Και βέβαια με τα γεγονότα της Λαρίσης να πούν θεολόγοι και ο Ιγνάντιος από κάτω, ο οποίος αν τολμάει σας πάει στη Λάρισα. Κάτι γυναικούλες λέει ήτανε. Τι γυναικούλες. Αυτές οι γυναικούλες κρατάνε τη θρησκεία. Αυτές οι γυναικούλες μετέφεραν την πίστη. Μισό λεπτό. Αυτές οι γυναικούλες ήταν πάντα μπροστά, ας πούμε. Ναι, αλλά και τα γεροντάκια. Ας πω, εμβόλησαν όμως το αυτοκίνητο. Το εμβόλησαν. Του κάνανε απόπειρα δολοφονία. Ουδόλος με ενδιαφέρει να του κάνουν οτιδήποτε θέλει, ας πούμε. Στη Λάρισα δεν μπορεί να πάει έτσι. Δεν μπορεί να είσαι Μητροπολίτης στο μάτι πλέον. Λοιπόν, δεν μπορεί να είσαι Μητροπολίτης με δημιουργίες στο μάτι και με αίμα. Κύριε Μιχαλόπουλε, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Πήρανε τον Χριστό και τον κάνανε στα μέτρα τους. Τη θρησκεία της αγάπης την κάνανε Μαρία μου στα μέτρα τους, όπως τους βολεύει. Όπως τους βολεύει. Λοιπόν, σε αυτό συμφωνώ, διότι δεν θα φτάναμε εάν είμαστε προδομένοι που είμαστε από την πολιτεία. Η Εκκλησία έχει συγκλονιστική δύναμη. Αν ήθελε να την χρησιμοποιήσει, θα είχε αναστηθεί το έθνος.
δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Βεβαίως δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, από εκεί και μετά, γιατί αν ήθελε να τη χρησιμοποιήσει, εγώ θα σας πω και ένα άλλο περιστατικό. Το κανάλι 5, αυτό το ότο, ξέρετε το συγκεκριμένο. Ναι. Το κανάλι 5 λοιπόν έχει μια ειδική εκπομπή, τα παιδιά της νύχτας. Την άκουσα, την ξέρω, με το Μιλωνά. Τα οποία δεν μπορώ, οχετός να τα αναφέρω εδώ. Το ξέρω. Μιλάμε για οχετό. Λοιπόν, ποιος θα το πείσει. Όχι, για την εκπομπή του Μιλωνά. Την εκπομπή του Μιλωνά έπρεπε να επέμβει ο εισαγγελέας. Θέλετε να σας αναφέρω. Τα ξέρω, τον έχω παρακολουθήσει. Έπρεπε να επέμβει ο εισαγγελέας, πρώτον και κυριότερον, και να μην έχουν ευαισθησίες οι εισαγγελείς σε άλλα πράγματα. Εδώ δεν επενεύει ο εισαγγελέας. Και δεύτερον, έπρεπε να έχουν να καταλάβει ο φίλος μου Βαγγέλης ο Γιαννόπλος ότι δεν έχει δικαίωμα όταν ευαγγελίζεται τη δημοκρατία και την πολιτική να πηγαίνει στο ίδιο μικρόφωνο να μιλάει που μιλάει ο Μιλωνάς. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι έμαθα έκπληκτος έμαθα ότι θα πάει στο κανάλι 5 με τα ίδια μικρόφωνα δηλαδή να μιλάει ποιος, ο κύριος Ιωάννης, ο φίλος μου, Δημητροκάλης, να πάρει εκπομπή. Ο Δημητροκάλης στο κανάλι 5 να πάρει εκπομπή. Και αν ο κύριος Δημητροκάλης ευαγγελίζεται πλέον. Το οποίο ασχολείται με γεννητικά όργανα. Κοίταξε, εγώ την άκουσα την εκπομπή και εχθές έκασα και ξενύχτησα και προχτές γιατί μου τα λέγανε. Με ερωτικές φαντασιώσεις, με πέντα κοριτσάκια, με παντούσες, με τέτοια. Με όλα αυτά τα πράγματα. Και ένας εισαγγελέας δεν επεμβαίνει. Μάλιστα. Και απευθύνουμε και από εδώ και στον πρόεδρο του Αριουπάγου και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και τους ερωτώ, ας πούμε. Αυτή η ευαισθησία που δείχνουν οι εισαγγελείς σε άλλα θέματα του τύπου. Σε άλλα θέματα του τύπου, ας πούμε, άμα γράψει κάποιος, ας πούμε, ή οτιδήποτε, και δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καθίσει το βράδυ να ακούσει τον κύριο Μιλωνά. Εγώ το ξέρω, στη φάτσα τον είδα έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει γυλιά, δεν μπορεί να δούμε τα μάτια του. Μια πέρα, τραγική κατάσταση. Με μια μαλούρα, λοιπόν, και ο οποίος αρχίζει από παρτούζες, από πηδήματα, από το ένα, από το άλο, από κοριτσάκια τα οποία οδηγούνται φαντασιώσεις, από το ένα, από το άλλο. Από κοριτσάκια τα 15χρονα. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Και να επέμβει ο εισαγγελέας. Και έχει ένα διακοσμητικό στοιχείο. Πέρα όμως αυτό. Ναι. Την έχει ακούσει ένας άνθρωπος της Εκκλησίας. Τι έκανε. Ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος έχει το γραφείο αυτό τύπου σας λέω. Και ο οποίος ενοχλήθηκε γιατί ήταν διάκος στα ανάκτορα πριν 50 χρόνια ο θεολόγος. Έπρεπε λέει να σας το πω γιατί είπε νίκας της βασιλεύσης και όχι της ευσεβεύσης. Πρέπει λέει να σας πω ότι πρέπει, αυτό έγινε διότι ήταν και διάκος στα ανάκτορα. Ο κύριος αυτός, ο κύριος Χατζηφώτης, το έδω τον καλό και είναι και φίλος μου, να μας πει τι είναι την εκπομπή. Τι έχει κάνει για την εκπομπή Μιλωνά. Όχι, κανονικά η Εκκλησία έπρεπε να επιληφθεί του θέματος και να κάνει καταγγελία στην εισαγγελία να επέμβει. Τι φοβάται τον κουρί. Τελείωσε η αυτοκρατορία των κουρίδων. Λοιπόν, η αυτοκρατορία των κουρίδων, Μαρία μου, τελείωσε. Θέλω να σας πω. Μα με κυκλοφορίες των εφημερίδων εδώ ή να τις δούμε πλέον από 200.000 φύλλα η αυριανή έχει πέσει στα 5 και τα 6.000 φύλλα. Ο λόγος έχει πάει στα 800 και στα 300 φύλλα. Τελειώσανε αυτά που ξέρανε. Αυτά που ξέρανε τελειώσανε. Ότι βάζανε κυβερνήσεις και κατεβάζανε κυβερνήσεις. Να πάει ο Χατζηφώτης να ζητήσει από τον εισαγγελέα παράσταση να τη δει ένας εισαγγελέας, ας πούμε. Δεν πρόκειται. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται. Μην ανησυχείς, το ξέρω ότι δεν πρόκειται. Εγώ έχω πάει γιατί επανειλημμένως του έχω καταγγείλει αρκετά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι σε μια συγκεκριμένη τότε στην μήνυση που είχα υποβάλει εναντίον για τις βλασφημίες στα δύο περιοδικά για το πρόσωπο της Θεοτόκου και του κυρίου Μόνης του Χριστού, έδειξε κάποια ευαισθησία. Και το είπε και από, όχι, και το είπε από το ραδιόφωνο και είπε και ότι πρέπει να υποβάλουν. Εισαγγελέας προχώρησε. Όχι, δεν προχώρησε ο εισαγγελέας. Έμεινε στο αρχείο. Εισαγγελέας προχώρησε. Στο αρχείο έμεινε. Ωραία, αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί και μετά. Λοιπόν, θα το αναφέρουμε αυτό στο αρχείο. Λοιπόν, για την βλασφημία. Πόσο για μάλλον. Δεν ξέρουν οι εισαγγελείς να λένε σίγουρα κατηγορούμενο στο Μιχαλόπλο όταν γράφει για εθνικά θέματα. Έχω πάει 58 φορές κατηγορούμενο για θέματα της Βορείου Ηπείρου και για τα Σκόπια. Σηκώ κατηγορούμενο γιατί το έγραψε τη Βόρεια Ήπειρο. Μίας σκουτικός, μίας φασίστας, μίας ναζιστής, μίας ο στρατοκράτης, οτιδήποτε ας πούμε. Εδώ σας πω κάτι. Εδώ τώρα για τη Βόρεια Ήπειρο που αναφερθήκατε. Εγώ δεν αντέχω που είμαι Ελληνίδα να ακούω τούτη την ώρα από όλους, από πολιτικούς, από δημοσιογράφους, από βουλευτάς, από... Λοιπόν, να ακούω και να λένε οι μειονότης της Βορείου Ηπείρου. Ποια μειονότηση, κύριε Βενιζέλη. Τους πονάει, αγάπη μου. Τους πονάει η Βόρειος Ήπειρος. Τους πονάει. Διότι εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, ακολουθούν τον Τωρό το γενικό. Αυτοί που έχουν φτάσει εκεί πέρα και λένε για το σταλιστικό καθεστώς,
Μα δεν μπορεί να το κάνει ο Πρεσβυτέρας. Το σταλινικό καθεστώς ήταν ήδη που πηγαίνανε στην Αλβανία και ερχόντουσαν εδώ με την κυρία Φαραντούρη. Με την κυρία Φαραντούρη, τη γυναίκα του κύριου Χιτή. Λοιπόν, και ερχόντουσαν και μας πουλάγανε εδώ. Φύγια για μεταξωτά κορδέλες που λέει ο λαός, για το πρότυπο του Χόντσα, τα παιδάκια που χάνει εδώ ο Χόντσα, σας πω και γελάγανε τα Ελληνόπλα και όλα αυτά. Είναι, λοιπόν, είναι εθνική προδοσία, δεν είναι. Βεβαίως είναι εθνική προδοσία. Μειοδότες είναι λοιπόν. Ωραία, μα δεν στο είπα εγώ ότι δεν είναι μειοδότες. Λοιπόν. Στο είπα εγώ δεν είναι μειοδότες. Λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλε, η κατάσταση με τον ελληνικό λαό να ξέρει όταν ακούμε γιατί έτσι εγώ σήμερα έχω άνθρωση στην ελεύθερη ώρα και λέω για τον Σμύναρχο. Ο Σμύναρχος κάποτε λέω δεν είναι πιλότος, είναι αεροπόρος. Και διαφέρει το πιλότος με το αεροπόρος τους. Ναι. Και ενώ δείξανε τόση ευαισθησία για την παραβίαση του εναερίου χώρου της Αλβανίας, δεν δείχνουν ευαισθησία ας πούμε, που φτάνει οι Τούρκοι κάθε μέρα μέχρι τη Χαλκίδα εδώ πέρα, κατάλαβες. 300 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Κάνουν τις παραβιάσεις εδώ πέρα και έρχονται μέχρι τη Χαλκίδα και ενοχλούν και τα κοτόπλα του Μιμίκου ας πούμε και έχουν διαταραγές. Λοιπόν, ακούτε. Άσε με, λοιπόν, ακούτε να σας πω τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εδώ θέλω να καταγγείλω. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έχεις για εκπομπή και σε βγάζω εγώ, γι' αυτό έλεγα, σε έχω δώσει τον κύριο Ζαφυρακόπλο, φτάνουμε σε έναν εκκρεμισμό και ανεβαίνει και η πίεσή μας. Ανεβαίνει και η πίεσή μας με όλα αυτά. Θα πούμε ήρεμα τώρα, λοιπόν. Τώρα από εδώ και μπρος, το υπόλοιπο της εκπομπής θα κυλήσει. Θα κυλήσει ήρεμα. Μα είδα χτες το Μιλωνά, κάτσα και είδα τρεις μέρες, έχω ξενυχτήσει να δω το Μιλωνά. Και τον είδα. Αυτό το έσχος. Λοιπόν, αυτό το έσχος, αυτό το άνθρωπος, ο οποίος φοράει κάτι γελιά, έχει δίπλα του μια... Μα είναι βαλτός αυτός. Έχει δίπλα του μια κοπελίτσα εκεί πέρα. Σας πω τι. Μια γλαστρούλα εκεί όχι, πέρα. Η οποία γελάει επιμονή μου βάσεως. Η οποία κρατάει το αυτή της ακουστικό. Όχι. Και ακούμε λοιπόν τώρα. Ακούμε για παρτούζες, ακούμε για φαντασιώσεις, ακούμε για κυρίες, ακούμε με πόσες πήγε ένας άντρας, με πόσες πήγε μια γυναίκα και το ένα και το άλλο. Και λέω τα παιδάκια. Άρα εκείνο το οποίο ο Μιλωνάς άκουσε. Άκουσε Μαρία, ο Μιλωνάς κάνει τη δουλειά του. Ο Κουρίς κάνει τη δουλειά του. Το 7X το οποίο μας δίδασκε με την κυρία Καράλη, Καραλή, πώς λέγανε εκείνη τη Μαλβίνα. Την Εβραία. Ναι, λοιπόν, το. Την Εβραία δεν ξέρω την Εβραία, τι με ενδιαφέρει τι είναι. Ναι. Που μας δίδασκε, ας πούμε, που έπαιρνε τους τραβεστή και έλεγε στα παιδάκια τι ωραίο πράγμα είναι η ανομαλία και όλα αυτά. Εμένα δεν με απασχολούν αυτά. Ναι. Εμένα με απασχολεί και ρωτάω τη δικαιοσύνη. Ένας εισαγγελέας υπάρχει. Όχι. Εντάξει. Εάν υπάρχει στον τόπο ένας εισαγγελέας. Δεν υπάρχει. Να ακούσει αυτή την εκπομπή. Κύριε Μιχαλόπουλε, σας το λέγω, όταν μπήκε η δική μου υπόθεση στο αρχείο... Φοβόνται τον Κουρί. Τέλειωσε η αυτοκρατορία του Κουρί. Τέλειωσε η αυτοκρατορία που ανέβασε και κατέβασε κυβερνήσεις ο Κουρίς. Να σας πω το εξής. Μπήκε η υπόθεσή μου στο αρχείο για την βλασφημία προς τη Θεοτόκοκη. Όταν τον κύριό μας τον λέγανε τρόφιμο μπορντέλων. Ωραία, το καταλαβαίνετε αυτό. Εμένα αυτό με πειράζει. Λοιπόν. Γιατί δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη εις όνομα να ακούσει την εκπομπή του Κουρί. Λοιπόν, εν διάρκεια περιπτώσει δεν λειτουργεί τίποτα, γι' αυτό ήρθαμε να καταγγείλουμε εδώ. Ότι δεν λειτουργεί τίποτα να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να τους μαυρίσει, να τους ασπρίσει καλύτερα. Λοιπόν, δηλαδή να ρίξουν λευκό. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν θα ξυπνήσει καθόλου. Ναι, λευκό όλο. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Και θέλουμε να πούμε και τούτα εδώ, ότι η πνευματική άγνοια και αδιαφορία ρίχνει στην παγίδα δηλαδή των αντιχρίστων δυνάμεων τους χριστιανούς. Μιλάμε για πλήρη άγνοια και αδιαφορία πνευματική. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω το εξής. Ότι επειδή ασχολούμαι με τα πνευματικά και τα εκκλησιαστικά, οι προφητείες δηλαδή εκπληρώνονται μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, προσπαθούν να γελιοποιήσουν και να φεδροποιήσουν το θέμα, ότι μην ασχολείστε με τα εκκλησιαστικά, αυτά είναι τρελά για καθυστερημένους, για υπανάπτυκτους κλπ. Για να σου κολλήσουν. Το είπα, ναι, στο κάτω. Κατάλαβα, στο κάτω των Αχρήστων. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω τώρα το εξής, ότι μέχρι στιγμής εμείς, για να γίνουν πιστευτά στον ελληνικό λαό, δεν έχω αντιμετωπίσει εγώ σε κανένα, ειδικά στο Ισραήλ. Να υπάρχουν σε κόμματα, έτσι, αρχηγοί κομμάτων, Έλληνες ή Ελληνοεβραίοι ή αυτό, αλλά Έλληνες. Λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε Ελληνοεβραίο, αρχηγό κόμματο Σοσιαλιστή, Γερμανοεβραίο, αρχηγό κόμματο Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τελικός αφού μας κυβερνάνε Εβραίοι. Πώς θα έχουμε χριστιανικά και θα εφαρμόζουμε τα συνταγματά μας τα χριστιανικά και... Αφού μας κυβερνούμε θα πω Εβραίους και Μιχαλόπουλε. Να γυρίσουμε στη Μυτιλίνη, να το τελειώσουμε. Ναι. Μυτιλίνη λοιπόν. Όχι, για τη Μυτιλίνη ολοκληρώσαμε ότι το συνέδριο αυτό που έπρεπε να γίνει και κλεισμένο των θυρών έπρεπε να είναι διάπλατα οι θύρες, να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα όσα δημιουργεί και κάνει και είναι σε εξέλιξη η νέα τάξη πραγμάτων, να ενημερωθεί ο λαός και προφορικά και γραπτά. Αλλά όχι μόνον και κλεισμένων των θυρών και να τα ξέρει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και άλλοι 10 που ενδιαφέρονται μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να δοθεί εντολή από τον Μακαριότατο να μιλήσουν, όπως είχε δώσει να δοθεί εγκύκλιος τότε για το χάραγμα και να επαναφέρει πάλι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και το σφράγισμα. Μα Μαρία μου το είπα, ο Μακαριότατος λοιπόν, έκανε λάθη τραγικά. Λοιπόν, όσο υπήρχε και είχε τη δύναμη, είχε δίπλα του ανάξιους κληρικούς. Λοιπόν,
τώρα δεν μπορεί σιγοσβήνει ο Αρχιεπίσκοπος, διότι έχει προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και τώρα δίπλα του είναι κοράκια τα οποία θέλουν να αρπάξουν την εξουσία, θέλουν να είναι από κάτω οι οποίοι να τοποθετήσουν τις βάσεις για να περάσει το δικό τους σύστημα στην διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Λοιπόν, θέλω παρακάτω. Να πω για να μην προλάβουμε. Πού αλλού πήγες. Για να προλάβουμε και το χρόνο. Άλλες διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις, αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι από τον καιρό, να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό για τις διαπιστώσεις. Από τον καιρό που εισήλθε η χώρα μας και έγινε δέκατο μέλος, δηλαδή στο δεκακέρα των θηρίων, το αναβαίνον εκ της θαλάσσης που είναι η ΟΚ. Λοιπόν, κατεστράφη η χώρα από την ώρα που μπήκαμε. Άρχισαν τα μπαράζ, άρχισαν οι πυρκαγιές απ' άκρου εις άκρον. Άρχισε η επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Άρχισαν να τορπιλίζονται τα αγροτικά μας προϊόντα, να θάβονται στις χωματερές, να μας διατάζουν να κόβουμε τις ελιές, να μας πρημοδοτούν να κόβουμε, να ξεριζώνουμε τα μπέλια. Αφού είδανε λοιπόν ότι δεν ξεριζώνονται τα μπέλια, δεν διαθέτουν τα δικά μας προϊόντα στις δικές τους αγορές, τα τορπιλίζουν, τα εκλεκτότερα προϊόντα του κόσμου, όπως σας είπε και ο κύριος Σοφιανόπουλος, ο φίλος μου Σωτήρης, κύριε Μιχαλόπουλε, προχθές και μίλησε καταπληκτικά. Λοιπόν, η Ελλάς είναι πάμπλουτη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι περιπτωχής ψωροκόστανας και λοιπά, να το αφήσουνε, είναι για τους ανεγκέφαλους. Λοιπόν, μπήκαμε στην ΕΟΚ για να μας εξοντώσουν με την ησυχία τους. Γιατί τώρα εφαρμόζεται το σχέδιο το τελειωτικό, όπως του Κίνκελ, όπως είπε ο Γερμανός, ότι την Ελλάδα θα την καταστήσουμε να παράγει μόνο κρεμμύδια. Ήδη λοιπόν τον παράζ των πυρκαγιών γίνεται για τις εξής αιτίες. Εδώ θέλουμε να καταλήξουμε. Δηλαδή γίνονται οι πυρκαγιές πρώτον για να εξοντωθούν οι καλλιέργειες και η τροφοδοσία, η γεωργία δηλαδή της χώρας. Δεύτερον, να μην υπάρχουν ας πούμε δέντρα ώστε σε ώρα πολέμου να μην υπάρχει στρατιωτική κάλυψη, πέφτοντας οι Τούρκοι και καταλαμβάνοντας τα νησιά να είναι φαλακρές και να εντοπίζονται όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι, έτσι και τοποθεσίες, αυτό είναι γνωστά. Να μην υπάρχει κάλυψη λοιπόν των διοκομμένων, των στρατιωτών, να πέφτουν με τα λεξίπτωτα ελεύθερα, τάκ, ούτε να εμπλέκονται στα δέντρα, ούτε τίποτα, και να γίνει κατάληψη, ας πούμε, της Ελλάδος αυτοστιγμή. Ένα αυτό. Δεύτερον, μετά από τη γεωργία που καταστρέφουν και αφού βλέπουν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους γρήγορα, με ταχύτητα, γιατί βιάζονται να σφραγίσουν και να κωδικοποιήσουν, θέλουν να χτυπήσουν την κτηνοτροφία. Και πώς χτύπησαν την κτηνοτροφία? Την κτηνοτροφία την χτυπήσανε λέγοντάς μας, και εγώ έχω συγκεκριμένα στοιχεία που μου είπαν ότι πιάσανε δύο Αλβανούς να ρίχνουν κάτι αμπούλες μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες, σε μια πολύ μικρή κτηνοτροφική μονάδα, και τους κυνηγήσανε και δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Λοιπόν, να δηλητηριάσουν τα ζώα, διότι η Ελλάς γνωρίζετε πολύ καλά απ' άκρου εις άκρον καίγεται από τους κατασκόπους και από τους πράκτορες που λιμένουν τη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να χτυπήσουν πρώτα την τροφοδοσία. Και πηγές τροφοδοσίας, οι δύο μεγάλες κεντρικές, είναι της Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, χτυπήθηκαν λοιπόν Ξάνθη, Θράκη κλπ. Μας λένε για αυθόδεις πυρετούς. Τη μία μας λένε και σφάζονται ζώα, 8.000, 10.000 ζώα, και τα πετάνε ζωντανά και μας τα δείχνουν από τηλεοράσεως, αυτό το θρίλερ, το φοβερό δηλαδή, το εξωφρενικό. Να τα πετάνε τα ζώα ζωντανά, τη μία να τα σφάζουν, και τη μία να μας λένε ότι είναι υγιή και ουδέν φόβον φέρομαι. Θέλω λοιπόν εδώ να σταματήσω και να πω ότι αυτά είναι σχέδια του ευρεοσιονισμού, όπου πρέπει να χτυπηθεί η τροφοδοσία της χώρας για να γονατίσει. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να διατεθούν τα κρέατα, τα εισαγόμενα, τα σάπια τα δικά τους, τα οποία είναι ακτινοβολημένα με ακτίνες λέιζερ, είναι με φρωστικές ουσίες καρκινογόνες, είναι σφαγμένα από προ-Χριστού, για να μην πω τίποτα άλλο, με σφραγίδες, και επειδή ο Έλληνας δεν τα καταναλώνει τα κρέατα τα ξένα και προτιμάει το ντόπιο, το φρέσκο, το δικό του, θέλουνε καλά και σόνι να δημιουργήσουν αυτή την ισορροπία. Να κάνω μια διακοπή. Τηλεφώνησε ο κ. Χατζηφώτης, και όπως μου γράφουν από μέσα το κοντρόλ, και είπε ότι οι καταγγελίες που αναφέρατε είναι όλες ψέματα και πρώτη φορά ακούει κάτι τέτοιο. Ποιες καταγγελίες? Αυτό λέω. Κύριε Χατζηφώτη, εφόσον μας ακούτε, ναι, πάτε μας τηλέφωνο, να σας βγάλω εγώ προσωπικά στον αέρα. Αγαπητέ κύριε Χατζηφώτη, να ολοκληρώσουμε όμως, για να μην σταματήσουμε. Όχι, όχι, να πάρει τηλέφωνο. Να ολοκληρώσουμε ή να προλάβουμε τα στοιχεία. Ωραία, θα τα προλάβει τα στοιχεία. Καταλάβατε. Να βγείτε στον αέρα μαζί μου, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα ψέματα τα οποία είπε η κυρία Δουράκη. Ναι. Μήπως τυχόν είπα εγώ το ψέμα ότι δεν είπατε ότι είναι διάκος, ήταν διάκος και στα ανάκτορα. Το γράψα και σε κύριο άθρο. Λοιπόν, κύριε Χατζηφώτη, αν θέλετε, πάρτε μας το τηλέφωνο. Λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλε, εγώ θέλω να πω ότι για τα στοιχεία που κατέθεσα είναι διαπιστώσεις των πιστών αλλά και των δημοσιογράφων της τοπικής, δηλαδή εκεί, εφημερίδος, και του σταθμού της ΣΑΜΟ. Εντάξει, ωραία, εγώ αυτά κατέθεσα. Μάλιστα. Και κατέθεσα και για το συνέδριο της Μυτιλίνης
κανένα ψεύδος, κανένα ψέμα, ότι δεν μου επέτρεψε ούτε να κάνω μία ερώτηση, ας πούμε, σχετική, αλλά και ούτε και να διαμαρτυρηθώ. Διότι αυτού του είδους τα συνέδρια πρέπει να γίνονται διάπλατα με ανοιχτές τις θύρες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι οι χιλιαστές, οι πεντηκοστιανοί, οι ευαγγελικοί και όλο αυτό το συνοθήλευμα των αιρέσεων που έχει ενέσκυψει στη χώρα μας, ενέσκυψε διότι δεν αντιδρούμε. Το καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην διαμαρτυρόμεθα. Θα διαμαρτυρηθούμε μέχρι σε σκάτων. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι φταίει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πώς είναι δυνατόν να μας έχουν υποσχελίσει οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο χιλιασμός, οι πεντηκοστιανοί και συνεχώς να προσιλητίζουν κόσμο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο ποιμαντικό έργο κάτι δεν πάει καλά. Κάποιοι αδιαφορούν. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τις πηγές τροφοδοσίας, Μιχαλόπουλε, για να καταγγείλουμε. Αφού λοιπόν η κτηνοτροφία πρέπει να χτυπηθεί, να χτυπηθούν δύο πηγές, το 80% λοιπόν της Ελλάδος και της κάθε χώρας είναι κτηνοτροφία και γεωργία. Λοιπόν, άμα καταστρέψεις αυτά τα δύο μιας χώρας, τα κυριότερα, την πηγή της τροφοδοσίας, αμέσως την ελέγχεις, τη σφραγίζεις, την κατευθύνεις. Την κάνεις, τις ρίχνεις καρπαζιές, την κάνεις ό,τι θέλεις. Τη στιγμή που η τροφοδοσία μας πλέον θα εξαρτάται από τα εισαγόμενα σάπια της ΕΟΚ, από τα τυριά που τα στέλνουν, που είναι μόνο για τα ζώα, τα ολλανδικά που είναι νάιλον, ας πούμε, που έχουμε τα εκλεκτότερα τυριά και μας υποχρεώνουν να βάλουμε τη φέτα ή το τυρί του Μετσόβου 5.000 και 3.000 το κιλό, και να παίρνουμε τα τυριά τα δικά τους, τα ολλανδικά, και να μην γευόμεθα τα εκλεκτότερα, τα ωραιότερα τυριά στον κόσμο που είναι τα ελληνικά, κύριε Μιχαλόπουλε. Γιατί ποιος μου το απαγορεύει εμένα αυτό και να με υποχρεώνουν να τρώω, ας πούμε, το ολλανδικό και το γερμανικό και τα... Γιατί στη χώρα μου που παράγει τα πάντα. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι σχέδιο και το βλέπουμε και για έναν που είναι έξυπνος και σκέφτεται και κάνει έρευνα, βλέπει ότι το σχέδιο αυτό είναι στην τελική του ευθεία και ολοκληρώνεται. Χτυπούν λοιπόν τις πηγές τροφοδοσίας λέγοντάς μας από τη μία ότι τα ζώα είναι άρρωστα, για να ρίξουν στην παγίδα τον Έλληνα και να πει αφού είναι άρρωστα δεν θα αγοράσουμε τίποτα. Με το δικαιολογητικό αυτό σφάζουν χιλιάδες ζώα, τα μισά ζώα, και από εκεί και μετά ξαναβγαίνει ο κύριος Υπουργός και μας λέγει ουδέν φόβον φέρετε. Προσέξτε δηλαδή, εδώ μιλάμε για θέατρα και μιλάμε για προδοσία και κοροϊδία της εσχίστησης δηλαδή μορφής. Λοιπόν, όταν βγαίνει και μας λέει ουδέν φόβον φέρετε και ότι μπορείτε να τα φάτε και ψημένα με τον αφθόδη πυρετό και δεν θα πάθετε τίποτα. Έτσι βγήκανε και μας είπανε. Ναι, αυτό είναι λοιπόν, αυτό, ναι, λοιπόν, και δεν θα πάθετε τίποτα και μπορείτε να τα αγοράζετε. Και γιατί τότε, αφού δεν θα πάθουμε τίποτα, σκοτώσατε 10.000 ζώα στο βωμό, ας πούμε, αφού και αυτά είχαν αφθόδη πυρετό. Σας ρωτάω εγώ, γιατί τα σκοτώσατε. Άρα τα σκοτώσατε, γιατί με το δικαιολογητικό αυτό δήθεν ότι έχουν αφθόδη πυρετό και σε λίγο για να φέρετε κάποια ισοζυγία έτσι στην αγορά. Με τα ολλανδικά, με τα γερμανικά κρέατα για να τα αγοράζουμε εμείς. Ξαφνικά, λοιπόν, θα βγουν και θα μας πούνε ότι έρχονται ελεκτές της ΕΟΚ και αποφανθήκανε δεύτερη δόση ότι όλα τα ζώα της Ελλάδος πρέπει να σφαγούν. Δεν υπάρχουν υγιείς ζώα. Τα νερά σας είναι μολυσμένα, χολέρα έρχεται και ξαφνικά μας ενέσκυψε μέσα στο 94 χολέρα εν μία νυχτή. Λοιπόν, αφήστε τώρα να σας πω, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι οι χολέρες, ότι οι επιδημίες αυτές, οι δήθεν, είναι όλα εφευρέσεις της νέας τάξης πραγμάτων. Γνωρίζουμε, τα έχουν δηλώσει στα βιβλία τους, ότι θα στείλουν 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους στην πνευματική διάσταση, στο θάνατο. Βλέπετε τις γενοκτονίες στην Ουγκάντα, στην Αφρική, στην Ναμίμπια, στην αυτή. Βλέπετε τι κάνουν. Δήθεν με τους καρναβάλους, ΟΗΕ, UNESCO και όλα αυτά, ότι κόπτονται για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, για φαγητό, για αυτά, για ειρήνη και μέχρι και τους εξοντώνουν και τους παίρνουν τις πατρίδες. Λοιπόν, σε ποιους απευθύνονται, αφού είναι η ατάξη πραγμάτων οι Αμερικανοεβραίοι, οι Γερμανοεβραίοι, οι Γαλλοεβραίοι, οι Αγγλοεβραίοι και όλοι αυτοί, θέλουν να φέρουν τον αρχηγό της νέας τάξης πραγμάτων και να τον παρουσιάσουν ως μεσία της ανθρωπότητας. Πώς θα τον φέρουν εάν δεν κάνουν πρώτα εσωτερικές διαμάχες, γενοκτονίες λαών, γονατίσματα, δεν γονατίσουν οικονομικά μια χώρα, δεν τις εξοντώσουν τις τροφοδοσίες. Δεν κάνουν όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα. Μιλάμε για φοβερά εγκλήματα. Είμαστε πάρα πολύ αγανακτισμένοι. Δεν έχουμε να πούμε πουθενά τον πόνο μας. Και τον λέμε από το δικό σας κανάλι κάθε φορά. Ξέρεις όμως, θα πούνε μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή. Μάλιστα. Μία βαρεμένη χριστιανή τα λέει αυτά. Δεν με νοιάζει, κύριε Μιχαλόπουλε. Έχω ακούσει, ξέρετε πώς έχω ακούσει. Γιατί τους χριστιανούς θα τους πούνε ήδη τους το στείλανε και σε επίσημο έγγραφο στήριξη στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ότι όστις θα μιλάει κατά αυτών, δηλαδή των σατανάδων,
θα μας αποκαλούν ναζιστές, φασίστες κλπ. Θέλω λοιπόν τώρα να πω προς όλους τους Έλληνες που μας ακούνε ότι να σταματήσετε και να μην πιστεύετε πλέον τα παραμύθια τα κατευθυνόμενα ότι η κτηνοτροφία της Ελλάδος νοσεί, είναι άρρωστη κλπ. Λοιπόν, να αγοράζετε τα ελληνικά προϊόντα μόνον, τορπιλίστε τους, ούτε κρέατα, ούτε πτηριά, ούτε σαλάμια, ούτε τίποτα. Ελληνικά και μόνον ελληνικά μέχρι να τα κάψουν όλα, μέχρι τελευταίας ρανίδος. Μόνον ελληνικά προϊόντα, διότι εμείς τους δίνουμε το έδαφος και εφαρμόζουν τα σχέδιά τους. Όταν ο Έλληνας έχει τέτοια ξενομανία και όταν αμέσως του περνάς αυτό που θέλεις, ας πούμε, μέσω της τηλεοράσεως και έχει γίνει ευκολόπιστος και τον κατευθύνεις, μη φας αυτό, φάε εκείνο, φάε κοκακόλα, πιες κοκακόλα, πάρε τσίπς, πάρε αυτά, πάρε γαριδάκι, πάρε τούτο, πάρε εκείνο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κατευθυνόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ενδυθούμε. Λοιπόν, αυτοί είναι ανεγκέφαλοι πολίτες. Δεν είναι άξιοι της τύχης τους. Θα μου κανονίσει εμένα, τα μίντια θα μου κανονίσουν και οι ΕΟΠ και οι επιτροπές της ΕΟΠ τι θα φάω και αν θα φάω ελληνικό τυρί, γαλλικό ή ολλανδικό. Όχι, τα δικά μου θα φάω. Μέχρι που να μην υπάρχουν αυτά θα τρώω. Και με αυθόδη πυρετό και χωρίς πυρετό και έτσι. Ελληνικά προϊόντα πάντοτε ψωνίζω, κύριε Μιχαλόπουλε, εγώ. Μάλιστα. Όσο υπάρχουν. Λοιπόν, έπειτα, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω γιατί πλέον αυτά τα εισαγόμενα που θα έρθουν είναι και με λιγμένες ημερομηνίες. Λοιπόν, με λιγμένες, ποιος εμένα με διαβεβαιώνει ότι το εισαγόμενο προϊόν αυτό δεν είναι 2 χρόνων και δεν έχει περαστεί ετικέτα από πάνω. Ναι, μάλιστα. Ναι, κύριε Χατζηπρόντι. Δεν είπα εγώ ότι όσα είπατε είναι ψέματα, δεν ξέρω τι σας διαβίωσαν. Ναι, πέστε μου ακριβώς. Δεν είπα εγώ ακριβώς τέτοιο πράγμα περί του διακών των ανακτόρων, αλλά είπα, δεν νομίζω ότι είναι αυτός λόγος, διότι το τροπάριο είναι βυζαντινό. Ναι. Και έχει προέλευση από τους χρόνους. Αγαπητέ Γιάννη, άκουσε να δεις κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ αναφέρθηκα, ναι, στην καταγγελία. Όταν έκανες την καταγγελία, την άκουσα εγώ από το Sky και την έχω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Να μην δημιουργούνται προβλήματα. Όχι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεολόγος ήταν και διάκος ανάκτορα. Αυτό είπα. Το αργήσε. Αυτό είπα επιλέξει. Ναι, το αργήσε. Όχι. Λοιπόν, είχε καμία θέση να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν διάκος ανάκτορα. Όχι, το είπα αυτό, αλλά είπα δεν θέλω να πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο τα είπε. Εντάξει. Δεύτερο, να ρωτήσω... Όσον αφορά για την καταγγελία του καναλιού 5, ναι, ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ οδυνηρή προσωπικά. Δεν το έχω ακούσει. Χαίρομαι που το λες, Γιάννη. Αυτό χαίρομαι που το λες, αλλά κάτσε απόψε. Σε μένα ολοκληρώ. 12 και 4. Και άκουσα ολόκληρη ώρα. Άσε και μένα 2 λεπτά. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την νεότητα και σε πληροφορώ ότι αύριο το πρωί θα προβώ και προσωπικά στις ενέργειες που πρέπει και προς τον εισαγγελέα. Ωραία. Χαιρόμαστε και το λες, σου λέμε μπράβο, ολόψυχα, μπράβο. Εγώ και η κυρία Δουράκη. Εγώ με συγχωρείς, ξέρεις ότι και εγώ και εσύ είμαστε γονεί και δεν μπορούμε. Γιάννη μου, ολόψυχα μπράβο, εγώ εξελίξα. Αυτού του είδους της διαφράσεις. Γιάννη, εξελίξα 3 ημέρες το βράδυ να τον ακούσω τον κύριο αυτόν. Να καθίσω, άκουσε απόψε, τα πράγματα που λέγονται είναι τραγικά. Τραγικά. Παρακολουθήσω προσωπικά. Τραγικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ένα λεπτό. Ναι. Άρα το πληροφορούμε ακούγοντας την εκπομπή, διότι και εγώ έλειπα. Στις διακοπές του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από πότε έχει αρχίσει αυτό το πράγμα? Είναι αρκετός καιρός. Ναι. Λοιπόν, σήμερα το παρακολουθήσω και μοντέστερο τώρα. Εντάξει. Τώρα για το συνέδριο της Μυτιλίνης. Ναι. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι είναι συνέδριο εντεταλμένων Μητροπόλεων όπου έρχονται και καταγγέλουν διάφοροι περιστατικά και κατόπιν γίνεται επεξεργασία και δίδονται στον τύπο. Θα συμφωνήσω με την κυρία Δουράκη ότι πρέπει να γίνονται εκτενέστερες, ευρύτερες και πιο ανοιχτές διοργανώσεις γιατί τα θέματα των αιρέσεων είναι πάρα πολύ καταλυτικά. Αλλά ειδικά αυτού του είδους η συνάντηση, η λεγόμενη των εντεταλμένων, έχει σκοπό την αλληλοενημέρωση. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί γιατί δεν ήμουν στη Μυτιλίνη. Αλλά θέλω να την διαβεβαιώσω ότι η Εκκλησία εκτιμά το έργο της και ο ίδιος ο Μακαριότητος μου έδωσε εντολή και την εφοδίασα και με το απαραίτητο έγγραφο. Δεν ξέρω γιατί ο Άγιος Άμου δεν τη συμπεριφέρθηκε, διότι δεν είναι από τους ιεράρχες που είναι απότομοι και τα λοιπά, έτσι όπως έπρεπε. Εγώ την τιμώ βαθύτατα και επαναλαμβάνω ότι κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά. Και να τη συνεχίσει να την κάνει γιατί χρειάζεται η Εκκλησία, τα μέλη της να δραστηριοποιούνται σήμερα που πράγματι όχι μας περιζώνουν απ' έξω, αλλά και από μέσα όλοι αυτοί οι κύριοι, είπες πολύ σωστά ότι θα φτάσουμε σε σημείο με τους Γιαχουδάδες και όλους τους άλλους όταν διαμαρτυρόμεθα να μας κατηγορούν.
κατηγορούν για ρατσισμό και έχει γίνει αυτό. Βεβαίως έχει γίνει. Ολόκληρο τάσχος και καταγγέλνουν ότι η Ελλάδα είναι μεσαίωνας, γιατί διότι έρχονται εδώ και σερβίρουν όλα αυτά που είναι και αντεθνικά. Δεν είναι μόνο αντιορθόδοξα. Ότι είμαστε φασίστες, ότι είμαστε ναζιστές κλπ. Εγώ δεν είμαι φασίστης. Πρώτα απ' όλα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι κηρύσουν το να μην πάρουμε όπλα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Ακριβώς. Κρίνουν αντίπα στη Σλαβομακεδονική. Και το κηρύσουν διεθνισμό. Αποκαλούν πόρνη την κυβέρνηση την εκάστοτε. Δηλαδή την εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή παντού η μεθόδευση είναι διάβρωση όχι μόνο του θρησκευτικού φρονήματος. Κύριε Κατσικώτη. Γιατί και του ελληνισμού. Λοιπόν, συμφωνώ πλήρως ότι πρέπει να γίνει ένας αγώνας όπου να μετέχει όλος ο λαός. Διότι και η Εκκλησία πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Εγώ δεν λέω ότι γίνονται όλα τέλεια, αλλά η προσπάθεια κατά των αιρέσεων αυτή που γίνεται από τον πατέρα Ρεβιζόπουλο είναι σημαντική, διότι έρχονται στο φως περιστατικά τα οποία είναι ανησυχητικότερα. Κύριε Κατσικώτη, διάπλατα οι θύρες όμως, διάπλατα οι θύρες πρέπει να είναι, διάπλατα με προφορικό λόγο. Ακούστε, άλλο πράγμα τα συνέδρια όπου μπορούν να κάνουν εισηγήσεις και λαϊκά μέλη και κλήρικα. Εδώ είναι η συνάντηση εντεταλμένων, κύριε Δουράκη, σας το διευκρινίζω. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και καταθέτουν τις εμπειρίες τους και μετά γίνεται επεξεργασία και αλίμονο. Αν αυτά δεν γνωστοποιηθούν, δεν κάνουμε τίποτε. Ακριβώς, και σας λέγω ότι είχα παράπονα από δύο τοπικούς δημοσιογράφους που δεν τους επέτρεψαν. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι παντού ευπρόσδεκτοι και να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον, κύριε Μιχαλόπουλο, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς συνάδελφος να λέει ότι από το γραφείο τύπου υπήρξε ποτέ δυσμενής. Όχι, όχι. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Είναι ανάγκη σήμερα τη πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστούμε δεν για την παρέμβαση. Για την παρέμβαση και για την πληροφορία τη σχετική με τη. Θα καθίσω παρά το γεγονός ότι είναι οδυνηρό, θα το ακούσω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Και νιώθουμε μεγάλη χαρά που θα επιληθείτε του θέματος. Επικίνδυνες και διαβροντικές. Καλή σου νύχτα. Καλή νύχτα. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να συνεχίσω μετά την τροφοδοσία να μιλήσουμε για τα δέντρα, οπωσδήποτε. Να μιλήσεις ότι έχεις πιο βασικότερο, οπωσδήποτε, μόνο 10 λεπτά. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να πω έτσι εντάχει, κύριε Μιχαλόπουλε. Είχες αναφέρει στην αρχή ναι. Να τα λύνουμε ένα-ένα τα προβλήματα για την Άφαρτο. Ναι. Τι έγινε στην Άφαρτο? Όχι, μιλάμε για τα νερά. Εκεί λένε ότι είναι ένας πεφωτισμένος ιεράρχης. Ναι, είναι και πατριώτης μου. Να μην αναφερθούμε στις ιεράρχες, δεν θα προλάβω να τα πω. Όχι, ανέφερε στην Άφαρτο. Ναι, και είπαμε τον Άφαρτο να τελειώσουμε. Δεν θα προλάβω να πω τι συμβαίνει τούτη την ώρα την καταστροφή της χώρας, πώς αλλάζει το κλίμα της Ελλάδος, που το κάνανε πρωτοσέλιδο στα νέα του Λαμπράκη, ότι ο Ευρωσιονισμός θέλει κλίμα δικό του, Ισραηλινό κλίμα, να αλλάξει Μαρία, το τροπικό. Αφήστε να πω μια αντίρρηση. Καταστροφή. Ναι, ένα λεπτό, έχω μια αντίρρηση. Ναι. Μήπως ας πούμε την ανημποριά τη δική μας, μήπως τις δικές μας ατέλειες, ένα λεπτό, τις δικές μας ατέλειες μάθαμε πλέον. Μάθαμε να τζρίνουν όλες στο σιωνισμό και στους Εβραίους. Όχι, θα σας πω, Εγώ κάπου αρχίζω να κουμπώνουμε πλέον. Θα σας πω το εξής εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα εδώ αναφερθήκαμε σε εμάς, Ναι, ένα λεπτό. Στη δική μας κυβέρνηση, ένα λεπτό. Στις τοπικές αυτοδιοικήσεις αναφερόμεθα. Ό,τι μας φταίει, ό,τι γίνεται στον τόπο, λέμε. Φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι Εβραίοι, φταίει ο σιωνισμός. Φταίνε οι ξένοι, φταίει οι Εβραίοι, Εγώ δεν νομίζω, ας πούμε. Όχι, κύριε Μιχαλόπουλε, εδώ για να μην γίνει παρανόησης, εδώ μιλάμε ότι η νέα τάξη πραγμάτων, νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή, ο Εβραιοσιονισμός την εγκαθίδρυσε και αυτός την θέλει. Τώρα, εάν ο Εβραιοσιονισμός βρήκε τσιράκια και βρήκε συνεργάτες, προδότες Έλληνες που εξυπηρετούν τα σχέδιά του, επαμοιβή, μπράβο του! Μα για όλα στον τόπο. Εδώ καταγγέλω τους Έλληνες τώρα. Ένα λεπτό, Μαρία, ένα λεπτό. Ναι. Για σε όλα τον τόπο ευθύνεται ο Εβραιοσιονισμός. Κάπου είμαστε υπερβολικοί, νομίζω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εσείς έχετε την άποψή σας, κύριε Μιχαλόπουλο. Βεβαίως έχω την άποψή μου. Και εγώ έχω την άποψη δική μου. Λοιπόν, εγώ για όλα τα δεινά στην ανθρωπότητα, για τους 5 από τον καιρό που γεννήθηκα, για τους 2 παγκοσμίους πολέμους, για τα θύματα, για τις γενοκτονίες των λαών, για τη δημιουργία των πολέμων και για τον τρίτο που ετοιμάζεται και τον βαλκανικό, αιτία είναι ο Εβραιοσιονισμός και η Βατικάνη, το Βατικάνο, η Παπική. Λοιπόν, δεν μπορούμε δηλαδή να αποποιηθούμε τις ευθύνες. Δηλαδή, δεν έχουν ευθύνες. Δεν έχουν ευθύνες. Ποιος θα δημιουργεί όλα αυτά? Η πόλη μηδενή, τη σκεπτική, τη Σερβία θα την πήραζε κανένας εάν δεν ήταν ορθόδοξον κράτος? Καλά, εδώ δεν μιλήσαμε για πολέμους, εδώ μιλήσαμε για χιλιάδες λεπτομέρειες. Τους 2 παγκόσμιους πολέμους. Εδώ μιλήσαμε, άκουσε. Πέστε μου για τους πολέμους. Διαδουράκι. Ποιος ευθύνεται? Μαρία μου, εδώ μιλήσαμε και για άλλες λεπτομέρειες ζωής καθημερινής. Okay. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα, δηλαδή να απαρασώμεθα πλέον κάθε ευθύνης και να λέμε αυτά μας θα κάνει οι Εβραιοσιονιστές και οι Εβραιοσιονιστές. Εντάξει, κύριε Μιχαλόπουλε.
ο ευρεσιονισμός έχει ένα σχέδιο παγκόσμιο. Λοιπόν, και βρίσκει στην κάθε χώρα τα κατάλληλα εκτελεστικά όργανα για να υλοποιήσουν τα σχέδια. Είμαι στη διαφωνία με αυτό που λοιπόν, λες, έτσι. Εντάξει, θα έχουμε, ωραία. Δεν μπορεί να μην έχουμε και μια διαφωνία. Δεν μπορεί να όχι, εγώ είμαι στη διαφωνία αυτό. Λοιπόν, ωραία. Εγώ πιστεύω ότι λοιπόν, έχουμε ευθύνη εμείς. Εδώ θέλω, μα βεβαίως έχουμε ευθύνη. Διότι όταν εγώ δέχομαι επαμοιβή, ας πούμε, και εξαγοράζομαι και παίρνω 500 εκατομμύρια και πουλάω τα εδάφη μου και ξεπουλάω τη χώρα μου και δίδω έγγραφα και κάνω προσιλητισμό και κάνω αυτά και μπαίνω στο πλεύμα της νέας εποχής και νέας τάξης, γίνομαι όργανο του ευρεσιονισμού. Με εξαγόρασαν. Άρα φταίω εγώ που είμαι Ελληνίδα. Εγώ που έγινε οργανό τους. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Θέλω να πω τώρα για την καταστροφή της χώρας που δεν την παραδέχεται και δεν την βλέπει κανείς τη συντελείται τούτη την ώρα, για τα δέντρα, για την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου, πώς εξοντώνουν και εξαφανίζουν εάν δεν τα κάψουν με πυρκαγιές και αν είναι κατοικημένες περιοχές. Έχουμε εντοπίσει και θα σας τα δείξω σε κινηματογραφημένα αυτά τα πράγματα. Σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή. Ακριβώς. Καταστροφή. 5 λεπτά έχουμε. Καταστροφή λοιπόν όλης της Φλωρίδας και της Πανίδας. Αν αλλάξει το κλίμα της Ελλάδος, με διαβολικό τρόπο δηλαδή και κοπή των δέντρων, σχίζουν τα δέντρα, δημιουργούν σχισμές στα δέντρα τομές. Δέντρα ευκαλύπτους, μπελεύκες, πέφτια κλπ. Αιωνόδια 150 χρόνων, 200 χρόνων, κάτι ευκάλυπτοι τέτοιοι, τεράστιοι, στη Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στην Ηλιούπολη, στα Μέγαρα, στην Λεωφόρο Καβάλας. Τα έχω γυρίσει όλα αυτά, όπως ξέρετε, στην Πελοπόννησο κλπ. Και αφού τα ξεραίνουν, τα κόβουν ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούν θαμνοειδή διαστροφικά φοινικάκια, τα οποία δεν δίνουν ούτε ίσκιο, ούτε καρπό, ούτε άνθος. Πώς τα είπες? Διαστροφικά φοινικάκια. Φοινικοειδή δέντρα, θαμνοειδή. Θαμνοειδή διαστροφικά φοινικάκια. Ναι. Αυτό λοιπόν, γράφετε. Γράψτε το. Λοιπόν, τα οποία είναι με αγκάθια και αγκάθια αγκαθωτά. Το παραλαμβάνεις. Ναι. Διαστροφικά θαμνοειδή φοινικάκια. Λοιπόν, κοντά έτσι που λέτε, πέφτουν οι ευκάλυπτοι τεράστιοι, ας πούμε, και λοιπά, τους κόβουν στο Δήμο Χαλανδρίου. Και αυτά τα φοινικάκια τώρα, τα διαστροφικά φοινικάκια. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν προετάζεις. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τι σκοπιμότητα, τι λόγο έχει να αλλάξουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου? Γιατί δεν τους κάνει το δέντρο, ας πούμε, του ευκαλύπτου, δεν τους κάνει η μυρτιά, δεν τους κάνει η ελιά, δεν τους κάνει το πεύκο, δεν τους κάνει η λεύκα? Και εξοντώνουν δέντρα που κάνανε 150 χρόνια και που δίνουν ίσιο και που δημιουργούν. Γι' αυτό έχουμε τρελαθεί στους καύσονες και σε όλα αυτά. Αλλά μέσα στην Αττική την εξοντώνουν. Πηγαίνετε, στείλετε το συνεργείο σας να κάνει μια βόλτα, να δείτε Λεωφόρο Καβάλας, να δείτε Εθνικές Οδούς, να δείτε το σύμπαν να καίγεται, χαραγμένα όλα και συνεχώς δίπλα φοινικάκια. Στη Χαλκίδα, παντού, φοινικάκια κοντά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Γιατί σε πειράζει το κοντό, δεν κατάλαβα. Το κοντό... Και το ψηλό, και το ψηλό. Το κοντό φοινικάκι, δεν κατάλαβα. Ναι. Και το ψηλό, και το ψηλό. Τι δίνει, εγώ σας ρωτάω, ούτε προστασία δίνει, ούτε ίσιο δίνει. Πηγαίνετε να δείτε τι άχρηστο και δεν δένει και με το τοπίο και με το ελληνικό χρώμα. Διότι το ξερνάει το ελληνικό έδαφος, δεν το αποδέχεται. Διότι δεν έχει καμία σχέση με την ταυτότητα την ελληνική ο φοίνικας. Είναι εβραϊκό πράγμα. Λοιπόν, και εκεί θα φτάσουμε. Και εκεί θα φτάσουμε, βεβαίως. Είναι η ταυτότητά τους αυτή. Αφού το έχουν και στο Σέκελ, κύριε Μιχαλόπουλε. Το έχουν στο Σέκελ. Και άλλα δέντρα τώρα έχουν... τα οποία είναι. Κοιτάξτε, είναι στην έρημο. Έχουν μια παγκοσμιότητα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ότι λοιπόν, το έλατο τώρα το οποίο έχουμε και εμείς είναι γερμανικό. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Λοιπόν. Διότι εδώ θα διαφωνήσουμε, διότι ο φοίνικας δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική ταυτότητα. Ειδικά τα φοινικοειδή, τα θαμνοειδή και όλα αυτά. Μα δεν είναι δέντρο του Θεού. Όχι, μα δεν το γεννάει το έδαφος στο ελληνικό, κύριε Μιχαλόπουλε. Είναι δέντρο του Θεού. Γιατί να το φέρω εγώ Έλληνας και ο φορολογούμενος και να πληρώσω εισαγόμενα και να πληρώνω τα δέντρα, α πούμε. Άλλο ρωτάω, είναι δέντρο του Θεού. Είναι δέντρο, αφού δεν το γεννάει γη ελληνική, δεν το γεννάει γη. Γιατί να το φέρω. Μόνο που δεν γέννησε και λουλούδια δεν γέννησε και τουλίπες δεν γέννησε. Να το φέρουνε, να γεμίσουν όλη την Ελλάδα με αυτά. Να φέρουν να βάλουν μερικά πράγματα σε ορισμένες πλατείες. Όχι να ξυλώσουν όλες τις πλατείες και να κόβουν τα δέντρα όλα και να ξεραίνουν τα δέντρα. Και απανταχού τα δέντρα με διαστροφικά. Ναι, θαμνοειδή φοινικάκια. Λοιπόν, ακούτε τώρα να σας πω για αυτό το πράγμα. Όχι μόνο τα κόβουνε, αλλά κόβουνε. Εγώ θα κάνω, έχω κάνει καταγγελίες και γραπτές. Και θα τα πάω και προς τον Δήμο Αθηναίων και παντού. Και είδα με βιτιοφόρα και αυτά του Δήμου Αθηναίων να κόβουνε κορυφές των δέντρων όλων και σιγά σιγά σταδιακά να γίνεται αποψήλωση των τελευταίων δέντρων στην Αθήνα. Δηλαδή αμφιβάλλετε σε αυτό που σας λέγω. Δώστε μου μία μηχανή. Σε ακούω, δεν αμφιβάλλω. Ναι, όχι, δώστε μου μία μηχανή να. Αλλά δείτε... είμαι πάλι εδώ με βρίσκεις αντίθετων. Γιατί ότι... συμφωνείτε με την κοπή των δέντρων, κύριε Μιχαλόπουλε. Δεν συμφωνώ ότι τα φοινικά για τώρα είναι τα δέντρα των Εβραίων. Α, γιατί εδώ πάμε σε κάποιο. Λοιπόν, εδώ πάμε σε μια άλλη κατάσταση η οποία.
Λοιπόν, πηγαίνετε στο Ισραήλ. Η γη του Ισραήλ είναι γεμάτη φοίνικες. Λοιπόν, ωραία, και τι σημασία έχει αυτό. Η Ελλάς δεν είναι έρημος και άγωνος τόπος για να εξοντώσουμε τα δικά μας. Δεν ήταν στο σημερινό του Ισραήλ. Λοιπόν, ήταν και με εποχής Χριστού, ας πούμε. Αυτή είναι διαστροφική ασθένεια, κύριε Μιχαλόπουλε. Οι φοίνικες ήταν και με εποχής Χριστού. Ναι. Τις καταράσκες, τους τόσους φοίνικες. Μα ο Χριστός ήταν στο Ισραήλ. Τις φυσικές καταράσκες. Ένα λεπτό, δεν με αφήνετε να. Γενικώς δηλαδή. Λοιπόν, φυσικές. Λοιπόν, αφήστε. Λοιπόν, το φοίνικας δεν έχει καμία σχέση και ένωση με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα. Ωραία, να τα καταργήσουμε όλα τα άλλα όσα έρχονται. Όχι. Και τις τουλίπες και όχι, το ένα αφήστε, και το άλλο. Να μην συγχαίετε τώρα, μην μπλέκετε το ένα με το άλλο. Και άλλα δέντρα εδώ σας λέω. Όχι, δεν έχουμε δέντρα ωφέλιμα. Γιατί οι ευκάλυπτοι, άμα φύγουν από τη μέση οι ευκάλυπτοι, κύριε Μιχαλόπουλε, θα ενσκύψουν δηλαδή τέτοια έντομα, σμήνι εντόμων στην Ελλάδα. Μαρία τώρα μπορεί να πηγηθεί, ο τόπος ως εδώ, επειδή φυτεύουμε τα. Διαστροφικά θα μου λέτε, φινικάκια. Θέλετε να φυτέψετε τα φινικάκια, φυτέψτε τα. Έτσι και τους φοίνικες, ό,τι θέλετε. Αλλά αφήστε την χλωρίδα του τόπου. Άλλο αυτό, αυτό εκεί συμφωνώ, εντάξει. Αυτό λέμε. Ωραία, αφήστε. Εντάξει. Άρα λοιπόν... Μου το μην τα μπερδεύεις όμως, μου λες ότι τα φοινικάκια τώρα είναι εβραϊκά. Είναι. Εγώ εμένω. Και επιμένω. Εντάξει. Λοιπόν, είναι το έμβλημα των Εβραίων και λοιπά ο φοίνικας. Όχι, δεν είναι το έμβλημα των Εβραίων. Φοίνικας, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι. Όχι και... Είναι, την έχουν και, το έχουν και στο σέκελ, το έχουν και στο αμερικανικό δολάριο, το έχουν και, δηλαδή το έχουν παντού. Είναι το δέντρο τους. Από τις το λέμε και εμείς ότι η γενιά... Ναι, αλλά είναι το δέντρο τους, είναι ταυτότητά τους, δέντρο τους μιλάω. Όχι, μόνο στο Λίβανο. Υπάρχουν και έδρες λοιπόν, ταυτότητα. Σε λοιπόν, κανένα άλλο κράτος δεν έχει το δέντρο. Ενδιάφερη πτώση και στην έρημό τους και παντού. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με την ταυτότητα εδώ, κύριε Μιχαλόπουλε. Θέλω λοιπόν να πω ότι να αφήσουν ήσυχα τα δέντρα μας. Ποιοι δίνουν διαταγή, σας ρωτάω, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις λοιπόν, να καταστρέφονται τα δέντρα κατά μήκος. Πηγαίνετε στη Βούλα, πηγαίνετε στην Γλυφάδα, πηγαίνετε στη Βουλιαγμένη, εδώ κοντά. Πηγαίνετε να δείτε τι καταστροφή έχουμε υποστεί. Λοιπόν, ο χρόνος πάει στο τέλος. Λοιπόν. Πας για άλλη μια εκπομπή όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Ναι, ωραία, πάμε για άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν την κάνεις μαζί μου, γιατί σου είμαι εγώ. Ναι. Είμαι... Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε αν έχω 2 λεπτά. Έχεις ακριβώς ένα λεπτό γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Ναι, να πω γιατί έχω εξοργιστεί τόσο πολύ για τα αναγραφόμενα συνθήματα τα οποία είναι φοβερά στους στίχους, δηλαδή ποιοι τα γράφουν και είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Δεν το αφήνεις, είναι μεγάλο το θέμα, το βλέπω. Ας πούμε, να το πείτε την άλλη εβδομάδα, θα ορίσουμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, Τετάρτη, να εμφανιστείς με τον κύριο Ζαφυρακόπλο, αν είμαι εδώ θα εμφανιστείς μαζί μου. Να κάνεις μια εκπομπή ολόκληρη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα που μιλάς. Αχ, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν ξέρετε ότι την άλλη εβδομάδα θα βρίσκομαι, δηλαδή θα επισπεύσω το ταξίδι μου για να κάνω την εκπομπή, γιατί πρέπει να την κάνω την καταγγελία. Ωραία, εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα μιλήσεις με τον κύριο Ζαφυρακόπουλο μαζί μου. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή. Επειδή είναι το δελτίο ειδήσεων, φίλοι και φίλες, άλλη μια φύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κοντά μας και απόψε η Μαρία Δουράκη. Η Μαρία Δουράκη με τις αντιρρήσεις της, με τα δικιά της, με τις αλήθειες της, με την δίκαια αγανάκτησή της για τα περισσότερα, αφήνουμε και ένα περιθώριο διαφωνίας μαζί μου. Έτσι, Μαριό. Βεβαίως. Ελπίζουμε να την έχουμε την άλλη εβδομάδα πάλι κοντά μας, την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα. Εάν είμαι εγώ εδώ, την εκπομπή θα την κάνω εγώ. Εάν είναι ο κ. Ζαφυρακόπλος, θα την κάνει ο κ. Ζαφυρακόπλος. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε καληνύχτα. Γεια σας.